Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είμαστε λίγες ώρες μετά την εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής. Είναι δεδομένα τα εκλογικά αποτελέσματα. Μία θριαμβευτική νίκη για τη Νέα Δημοκρατία, μία συντριπτική ήττα για τον ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως οι αναλύσεις δίνουν και παίρνουν για την επόμενη μέρα, όπως όλα δείχνουν, έχει κλειδώσει η ημερομηνία των επαναληπτικών εκλογών για τις 25 Ιουνίου. Θα επιχειρήσουμε απόψε η ώρα αιχμής να δούμε με πιο καθαρή ματιά αυτό το αποτέλεσμα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε και τους ανθρώπους που διεκδίκησαν την ψήφο σας και κάποιοι κατάφεραν να εκλεγούν από αυτήν την εκλογική αναμέτρηση, χωρίς να χάνω χρόνο. Θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Σαχίνη που θα είναι μαζί μας απόψε και για το δημοσιογραφικό του σχόλιο, αλλά και για να συζητήσουμε. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τον υποψήφιο και βεβαίως νεοεκλογή πλέον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα σας, κύριε Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Συγχαρητήρια και μπορώ να σας πω ότι είστε και ο μεγάλος νικητής από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο, νέο πρόσωπο. Μία ανάσα πίσω από ένα κυβερνητικό στέλεχος και αναφέρομαι στον πρώτο σε σταυρού, τον κύριο Αβγενάκη. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο σας γεμίζει και με ικανοποίηση, αλλά βαραίνει και τις πλάτες σας απέναντι σε αυτό που πρέπει να ανταποδώσετε στους πολίτες που σας στήριξαν. Σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη τιμή για εμένα και μια ευθύνη για την επόμενη μέρα να είμαι δίπλα τους και να δώσω κι εγώ τις μάχες μου για τον νομό και για το Ηράκλειο και για τους Ηρακλειώτες. Αλλά για να κάνω και μια παρένθεση, νομίζω ότι η μεγάλη κίτρα είναι η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στον υποψήφιο και εκ νέου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο, τον κύριο Σωκράτη Βαρδάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Βαρδάκη. Συγχαρητήρια και σε εσάς. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ακριβώς δίπλα σας ο υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, ο κύριος Λάμπρος Βαμβακάς. Καλησπέρα σας, κύριε Βαμβακά. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και απόψε. Επίσης μαζί μας ο υποψήφιος και εκ νέου βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στο Ηράκλειο, ο κύριος Μανώλης Συντιχάκης. Καλώς ορίσατε, κύριε Συντιχάκη. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη, και εσάς και στους τηλεθεατές. Επειδή θα δούμε και εκλογικά αποτελέσματα, καθώς η μάχη του Σταυρού συνεχίζεται, δεν έχει ολοκληρωθεί, τουλάχιστον στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου στο 100%, θα μου επιτρέψετε να ζητήσω από τον Γιώργο τον Σαχίνη ένα πρώτο σχόλιο. Γιώργο, χθες, στο απέναντι ακριβώς πλατό, στην εκλογική νύχτα, είδαμε μαζί το exit poll. Είδαμε μαζί και τα αποτελέσματα. Καταρχήν, περίμενες αυτό το αποτέλεσμα με βάση όλα αυτά τα οποία ακούγαμε και δημοσκοπικά, αλλά και από τις τοποθετήσεις κορυφαίων στελεχών των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, κυρίως. Καλησπέρα και πάλι. Συγχαρητήρια σε όσους έχουν εκλεγεί και καλή συνέχεια σε όσους δεν τα κατάφεραν. Αλλά ο κ. Βαμβακάς συγκέντρωσε ένα εντυπωσιακό για πρώτη Βεβαίως. Φορά αριθμό σταυρών. Νομίζω ότι όλοι ψεύδονται όταν λένε ότι περίμεναν μια τέτοια συντριπτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη και αντιστρόφως μια τέτοια συντριβή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχουν καταρριφθεί πάρα πολλά ιστορικά προηγούμενα χθες το βράδυ, όχι ξημερώματα, πολύ νωρίς. Τολμώ να πω ότι εκ των υστέρων, κατά τη γνώμη μου, ψεύδονται και εταιρείες δημοσκοπήσεων. Διότι εκ των υστέρων μας λένε τώρα, σήμερα μόλις, ότι τα ξέραν, αλλά τα μάζευαν, ήταν αστάθμητα, ήταν σταθμισμένα. Όλοι πέσαν έξω. Και τα exit poll και οι δημοσκοπήσεις στα ανώτερα και στα κατώτερα, όλα τα διέψευσε ένα πρωτοφανές κύμα. Και θέλω εδώ να πω κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση. Δεν μπορεί από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από το Ιόνιο μέχρι το Αιγαίο, το Ανατολικό Αιγαίο, και ιδίως σε κάποιες ηλικίες, όλοι αυτοί να συντονίστηκαν με το Facebook. Δεν μπορεί δηλαδή ο 60 και ο 70 στην Ικαρία να μιλούσε με το Facebook και να ήξερε την κατάσταση του 60 και του 70 στην Κεφαλονιά. Mm-hmm. Δεν γίνονται αυτά. Αυτός που είναι ο βασικός διαμορφωτής αυτού του κύματος, πέρα από τις πολιτικές δυνάμεις, είναι τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα. Θέλω να πω δηλαδή ότι όποιος κατάφερε μέσα από αυτά να περάσει τις γραμμές τους, και εδώ καταρρύπτεται και ένας μύθος κατά τη γνώμη μου των social media, που είναι ένα παρεπόμενο, εντάξει, αλλά το κυρίως παιχνίδι, όχι τώρα, 4 χρόνια, έχει διαμορφωθεί μέσα από τους τηλεοπτικούς δείκτες. Αυτό που λέμε η συλλογική συνείδηση, εκεί φτιάχτηκε. Mm-hmm. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όποιος ξεδίπλωσε πιστικά την πολιτική του, καλή κακή δεν θα το σχολιάσουμε, έχει αποφανθεί ο ελληνικός λαός. Πιστικά την πολιτική του, έκανε ταμείο. Μόνο που εδώ το ταμείο έχει ιστορικά προηγούμενα. Είναι η μεγαλύτερη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, ενός κυβερνώντος κόμματος, γίνεται ακόμη πιο ιστορικό, γιατί και άλλες κυβερνήσεις έχουν πάρει και δεύτερη εκλογή. Μόνο που εδώ
την έχει πάρει και με αύξηση ποσοστών και κυρίως καταβαραθρώνοντας την αξιωματική αντιπολίτευση. Έχει φτιάξει δηλαδή ένα απόλυτο κυριαρχικό πλειοψηφικό μπλοκ η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτή τη στιγμή, ένα το κρατουμένο. Δεύτερον, επειδή ακούω την ιστορία της ενώσεως κέντρου ΕΔΙΚ με τον Γιώργο Μαύρο, στη συνέχεια ο συνεχιστής ήταν ο Ζήγδης, ότι κατέρευσε αυτό και τη θέση του πήρε το ΠΑΣΟΚ αργότερα, αφού πρώτα όμως συνετρίβει από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ναι, αλλά δεν ήταν τέτοιες οι διαφορές. Εδώ μιλάμε για 20 μονάδες διαφορά, double score που λένε κάποιοι με όρους μπάσκετ. Και μιλάμε για ένα κόμμα που ήταν στην κυβέρνηση 4 χρόνια, που από την πολιτική ιστορία τουλάχιστον τη σύγχρονη αλλά και την λίγο παλαιότερη, συνήθως το κυβερνό κόμμα πάντα έχει μία φθορά, μικρή ή μεγάλη. Ακριβώς. Βάλε και τους νέους ψηφοφόρους. Έχει μία αύξηση μικρή, 1%. Αυτό δεν λέει τίποτα, μεγάλη επιτυχία. Σε συνθήκες συστήματος, όχι απλής αναλογικής, γιατί ακούω και αυτό σήμερα από τους δημοσκόπους ότι είχαμε απλή αναλογική. Σύστημα απλής αναλογικής είχαμε. Παρόλα αυτά, κόντεψε να φτάσει στην αυτοδυναμία. Εντυπωσιακό. Εάν το κατάφερνε και αυτό, θα είχε σπάσει όλα τα ρεκόρ. Από την άλλη, η εντυπωσιακή συντριβή στα ποσοστά και σε ψήφους, 600.000 ψήφους μείον το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι ένας ακόμη από τους λόγους που υπερτονίζει το μεγάλο κέρδος της κυβερνώσας παράταξης. Άρα, στην ουσία, στο λεγόμενο πολιτικό σκηνικό, στο δίπολο κυβέρνηση μείζωνα αντιπολίτευση, έχουμε αυτή τη στιγμή 1,5 κόμμα. Δεν υπάρχει δικοματισμός από χθες το βράδυ. Μένει να δούμε πόσο θα επιβεβαιωθεί στις 25 Ιουνίου κατά τα φαινόμενα, αλλά δικοματισμός δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα κόμμα απόλυτα κυρίαρχο ή, για να είμαι πιο σαφής, υπάρχει ένας πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας απολύτως κυρίαρχος. Και το λέω έχοντας εδώ ένα νέο βουλευτή, όταν λέω απολύτως κυρίαρχος, δυνητικά αυτή τη στιγμή, είτε αρέσει είτε αρέσει, εκεί που πάνε οι πολλοί είναι ο νικητής, γητευτής των ψηφοφόρων στις κάλπες είναι ο Μητσοτάκης, που σημαίνει την επαύριο θέλει να κλείσει και το κόμμα του, να πάρει τα κλειδιά, να το φωτογραφίσει και να πει φτιάχνω ένα νέο κόμμα, κανείς δεν μπορεί να του πει όχι. Θέλει να διορίσει όποιους θέλει υπουργούς, κανείς δεν μπορεί να του πει όχι. Είναι ο απόλυτος κυρίαρχος. Και από την άλλη, υπάρχει το μεγάλο ζήτημα στην πορεία προς την 25η Ιουνίου, τι αντιπολίτευση θα έχουμε, με τι χαρακτηριστικά και τι μορφή θα πάρει. Μάλιστα. Λοιπόν, προτού δώσω το λόγο στους εκλεκτούς καλεσμένους, θα ήθελα να δούμε το πώς διαμορφώνεται αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ελλάδα αλλά και στην Κρήτη. Έχουμε μια ιστορική ανατροπή και στην Κρήτη. Επί πάρα πολλά χρόνια η Κρήτη ήταν το λεγόμενο κάστρο του ΠΑΣΟΚ. Τα τελευταία χρόνια είχε γίνει η καλή περιφέρεια του ΣΥΡΙΖΑ και μετά από, νομίζω δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν αυτό, Γιώργο, με εξαίρεση το 2007 την Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου, που για μια εκλογική αναμέτρηση είχε περάσει μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα έτσι όπως διαμορφώνονται και αμέσως μετά θα ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο από τους καλεσμένους. Λοιπόν, έχουμε την επικράτεια. Η Νέα Δημοκρατία 40,8% και 146 έδρες, ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 20,1% και 71 έδρες, 11,5% το ΠΑΣΟΚ 41 έδρες, 7,2% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και 26 έδρες, η Ελληνική Λύση 4,5% και 16 έδρες. Αναφέρομαι στα κόμματα που αυτή τη στιγμή με αυτήν την εκλογική αναμέτρηση έχουν μπει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πάμε στην επόμενη κάρτα, είναι η Περιφέρεια Κρήτης, που εδώ έχουμε αυτήν την μεγάλη ανατροπή. Η Νέα Δημοκρατία μπροστά και με πολύ μεγάλη διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ, 37,6% η Νέα Δημοκρατία με 7 έδρες, ΣΥΡΙΖΑ 21,5% με 3 έδρες, ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ 19% 4 έδρες, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5,5% και 2 έδρες, είναι στο 99,9% της ενσωμάτωσης. Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου. Διαχρονικά η πιο δύσκολη περιφέρεια για τη Νέα Δημοκρατία, που φαίνεται ότι σε αυτές τις εκλογές έκανε περίποτε. Άλλωσε το μέχρι χθες κάστρο του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του ΠΑΣΟΚ. Νέα Δημοκρατία 35,5% 3 έδρες, ΣΥΡΙΖΑ 22,9% 2 έδρες, ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ 21,8% και 2 έδρες και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5,1% και 1 έδρα. Πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων, ιδιαίτερη πατρίδα και του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη. Νέα Δημοκρατία 41,2% 2 έδρες, ΣΥΡΙΖΑ 20,6% 1 έδρα, ΠΑΣΟΚ 10,9% καμία έδρα και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 7,2% μία έδρα. Στην πορεία της συζήτησης θα αναφερθούμε στο πώς μπορεί να διαμορφωθεί
η νέα ισορροπία των εδρών με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής στις εκλογές που όπως όλα δείχνουν θα γίνουν 25 Ιουνίου, στο 100% το αποτέλεσμα στο Ρέθυμνο, 37,1% η Νέα Δημοκρατία, μία έδρα, ΠΑΣΟΚ 21,5% μία έδρα, ΣΥΡΙΖΑ 21% καμία έδρα. Εδώ θέλω να πω ότι σε σχέση με τα αποτελέσματα του 19, βλέπουμε ότι το σχεδόν το 20% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ μετακινείται προς το ΠΑΣΟΚ, ενώ η Νέα Δημοκρατία παραμένει σχεδόν στο ίδιο ποσοστό με αυτό που είχε το 2019. Πάμε και στην Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου. Νέα Δημοκρατία 40% μία έδρα, ΠΑΣΟΚ 21,5% μία έδρα, ο ΣΥΡΙΖΑ στην τρίτη θέση με 17,8%, ούτε στο Λασίθιο όπως ούτε και στο Ρέθυμνο ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίζει την έδρα που κατήχε μέχρι και χθες. Πάμε τώρα να δούμε την μάχη του Σταυρού στο Ηράκλειο. Στην πρώτη θέση ο Λευτέρης Αυγενάκης με 24.740 σταυρούς, ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης με 21.757 σταυρούς. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, κύριε Κεφαλογιάννη. Είστε ένας μεγάλος νικητής της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και στο Ηράκλειο. Όχι μόνο στο Ηράκλειο αλλά και στην Κρήτη. Πρώτη φορά και είστε σε αυτή την θέση με αυτούς τους χιλιάδες σταυρούς. Ακολουθεί ο κύριος Σενετάκης με 20.449 σταυρούς και βεβαίως βλέπετε πώς διαμορφώνεται η λίστα έτσι όπως την διαμόρφωσε η Λαϊκή Ετοιμιγορία των Ηρακλειωτών. Πάμε τώρα στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου. Μένουμε μάλλον στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου και στον ΣΥΡΙΖΑ. 12.736 σταυρούς για τον Χάρη Μαμουλάκη. Στη δεύτερη θέση 12.328 σταυροί για τον κύριο Σοκράτη Βαρδάκη. Βλέπετε και τους υπόλοιπους πώς διαμορφώνεται εδώ μεγάλος ηττημένος ο Νίκος Ιγουμενίδης, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει μία έδρα, άρα χάνει την έδρα ο Νίκος Ιγουμενίδης που ήταν στην τρίτη θέση. Στο ΠΑΣΟΚ, το σύνολο των σταυρών του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο είναι 38.868. Δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει αν ο Νίκος Ανδρουλάκης θα κρατήσει την έδρα. Μέχρι στιγμής εκλέγεται η Ελένη Βατσινά με 11.388 σταυρούς. Εφόσον ο κύριος Ανδρουλάκης δεν κρατήσει την έδρα στο Ηράκλειο, στη Βουλή μπαίνει και ο Φραγκίσκος Παρασύρης με 10.870 σταυρούς. Στην τέταρτη θέση ο κύριος Βαβακάς με μια εξαιρετική παρουσία, κύριε Βαβακά. Οφείλουμε να το υπογραμμίσουμε αυτό. Περιφερειακή Ενότητα, Εκλογική Περιφέρεια Ηρακλείου, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 4.254 σταυροί για τον κύριο Συντιχάκη που επανεκλέγεται. Βλέπουμε και τους υπόλοιπους πώς διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα για το ΚΚΕ. Και πάμε στην Εκλογική Περιφέρεια των Χανίων, Νέα Δημοκρατία. Η Ντόρα Μπακογιάννη πρώτη με 15.999 σταυρούς. Η Σέβη Βολουδάκη δεύτερη με 13.523 σταυρούς. Στην τρίτη θέση ο κύριος Μαρκογιαννάκης και βλέπουμε πώς διαμορφώνεται η σειρά ο κύριος Διγαλάκης, ο οποίος ήταν και βουλευτής κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Φαίνεται ότι μένει εκτός βουλής. Απόλυτος κυρίαρχος για τον ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά ο Παύλος Πολάκης, 10.950 σταυροί. Στη δεύτερη θέση ο Γιώργος Σταθάκης. Εκλογική Περιφέρεια Χανίων ΠΑΣΟΚ, η κυρία Κουρουπάκη στην πρώτη θέση με 3.037 σταυρούς και βεβαίως βλέπουμε πώς ακολουθούν στην σειρά οι υπόλοιποι υποψήφοι. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος φαίνεται ότι, όχι φαίνεται, κερδίζει μία έδρα στην Εκλογική Περιφέρεια των Χανίων. Αυτή είναι από τον κύριο Αλέξανδρο Μαρινάκη με 1.871 σταυρούς. Πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου. Απόλυτος κυρίαρχος στη Νέα Δημοκρατία ο Γιάννης Κεφαλογιάννης με 10.128 σταυρούς, ο οποίος και κατακτά βεβαίως την έδρα της Νέας Δημοκρατίας στο Ρέθυμνο. Ακολουθούν Παπαδάκη, Τσουντάνης και δεν θυμάμαι την τελευταία κυρία, δεν πειράζει. Πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν εκλέγει βουλευτή αυτή την φορά στο Ρέθυμνο. Στην πρώτη θέση ο κύριος Ξανθός με 4.293 σταυρούς. Εκλογική Περιφέρεια Ρεθύμνου. Θα δούμε το αποτέλεσμα στο ΠΑΣΟΚ. Εδώ το ΠΑΣΟΚ εκλέγει βουλευτή τον Μανώλη Χνάρη με 4.974 σταυρούς. Ακολουθεί ο κύριος Κουντής, η κυρία Μιχάλα και η κυρία Κοντζανάκη. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η κυρία Δακανάλη στην πρώτη θέση με 637 σταυρούς. Εκλογική Περιφέρεια Λασιθίου, απόλυτος κυρίαρχος ο Γιάννης Πλακιωτάκης με 12.251 σταυρούς και ακολουθεί η κυρία Βλάση με 1.760 σταυρούς.
Ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει την έδρα στο Λασίθι, πηγαίνει στο ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Θραψανιώτης είναι στην πρώτη θέση του ΣΥΡΙΖΑ με 2.255 σταυρούς και ο κύριος Καλατζάκης σε μικρή διαφορά από τον κύριο Θραψανιώτη. Πάμε στην εκλογική περιφέρεια, πάμε στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στο Λασίθι. Εδώ έχουμε βουλευτή με άρωμα γυναίκας. Η κυρία Σπυριδάκη Κατερίνα είναι αυτή που κερδίζει την έδρα του ΠΑΣΟΚ με 2.716 σταυρούς. Και βλέπουμε το εκλογικό αποτέλεσμα για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Στην πρώτη θέση ο κύριος Δερμιτζάκης με 621 σταυρούς και ακολουθούν ο κύριος Σημεωνίδης, Φραγκοπούλου και Δαλαβέρου. Εκλογική περιφέρεια Ηρακλείου. Βλέπουμε μερικούς δήμους έτσι ενδεικτικά, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να τους σχολιάσουμε. Ο σεισμόκληκτος δήμος Μηνώα Πεδιάδος. Νέα Δημοκρατία 33,8%, ΠΑΣΟΚ 27,7%, ΣΥΡΙΖΑ 22,8%. Θα μου επιτρέψετε να ζητήσω ένα σχόλιο εδώ από τον κύριο Βαρδάκη, κρατώντας αυτό που είπατε, κύριε Βαρδάκη, χθες το βράδυ στην εκλογική νύχτα της Crete TV. Δεν μπορείτε να πιστέψετε αυτό το αποτέλεσμα στον Δήμο Μηνώα Πεδιάδος. Για ποιο λόγο? Ο ΣΥΡΙΖΑ τρίτο κόμμα. Κύριε Δασκαλάκη, δεν θέλω να περιευτολογώ, αλλά να θυμίσω ότι εγώ προσωπικά και άλλοι συνάδελφοι, πρώην και νυν βουλευτές, νεοεκλεγμένοι, εγώ προσωπικά είχα κάνει 17 ερωτήσεις, αναφορές, επίκαιρες για όλα τα θέματα που αφορούσαν τα προβλήματα στις σεισμόπληκτες περιοχές. Αλλά αυτό που αξίζει να πω είναι ότι πριν 10 μέρες που είχα πάει και κουβέντιασα πάλι για άλλη μια φορά, είχαμε δώσει μια υπόσχεση εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ στους σεισμόπληκτους ότι δεν θα τους αφήσουμε ούτε ένα λεπτό μόνος τους. Και το κάναμε πράξη, πραγματικά. Επί 2 χρόνια, ανατακτά χρονικά διαστήματα. Είδαμε, ακόμα και μια φορά μου καταμαρτύρησαν χθες τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν τα πρόσφατα, ότι έγιναν πληστηριασμοί ετοιμόρροπων κατοικιών. Έγιναν κατασχέσεις στους λογαριασμούς αρρωγής. Ο Δήμος δεν έχει χρήματα και το είπε ευθέως ο Δήμαρχος ότι δεν χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και Υποδομών για να γκρεμιστούν τα ετοιμόρροπα σπίτια με κίνδυνο ακόμα και ανθρώπινες ζωές. Και βέβαια, για άλλη μια φορά μου είπαν ότι έχουν μετά από δύο χρόνια, και αυτό είναι ουσιαστικό, παρά το ότι είχαμε πει να ενισχυθεί ο ΤΑΕΦ με μηχανικούς, είχαμε πει ότι δεν φτάνουν οι 16, χρειάζονται 50 για να μην πάμε σε βάθος δεκαετίας. Για άλλη μια φορά μου είπαν ότι 8 φάκελοι έχουν διεκπαιρεωθεί. 8 φάκελοι έχουν διεκπαιρεωθεί σε σύνολο 800. Εντάξει, μην το φτιάξετε τώρα. Όχι. Άλλο μου είπαν. Μην τολμήσουν. Ακούστε, κύριε Σαχίνη, τι είπαν. Μην τολμήσουν κυβερνητικοί βουλευτές να πατήσουν τα πόδια τους προεκλογικά. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Καλογιάννη. Επειδή είναι πλέον κυβερνητικός βουλευτής, να βάλω ένα έχει στοιχείο. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επιτρέψτε να δούμε πώς πήγε η μάχη. Επιτρέψτε μου, γιατί μιλάμε στο δημόσιο, έχουμε δημόσιο λόγο και μας ακούν οι άνθρωποι που μπορούν να επιβεβαιώσουν τα λεγόμενά μου. Και βάζω ένα στοιχείο επιπρόσθετο. Η περιοχή είναι η περιοχή του κυρίου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Και βγαίνει πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Ανεξήγητο. Κύριε Κεφαλογιάννη, για να κλείσουμε λίγο με το κομμάτι του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος. Εσείς κόψατε πρώτο το νήμα στη μάχη του Σταυρού στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδος, σωστά? Πράγματι, αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, εγώ βρέθηκα από την πρώτη στιγμή κοντά στους σεισμόπληκτους. Βέβαια, δεν είναι μόνο στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδος, αλλά και στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, που επίσης υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και εκεί. Και νομίζω ότι θα πρέπει και οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου να πιέσουν ώστε να προχωρήσουν γρηγορότερα οι διαδικασίες, γιατί πράγματι υπάρχει μια κολλησιεργία. Υπάρχουν αρκετά θέματα που έχουν να κάνουν με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, που έχουν να κάνουν με το κληρονομικά καθεστώτα της περιοχής. Και σίγουρα υπάρχουν αιτήματα τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν και να απλοποιηθούν κάποιες διαδικασίες για να προχωρήσουν. Σίγουρα είναι σημαντικό το ότι ο Υπουργός άμεσα έβγαλε ένα κονδύλιο ύψους 65 εκατομμυρίων, όπως δόθηκε και ένα εκατομμύριο σε 120 επιχειρήσεις της περιοχής. Πρέπει όμως να γίνουν κι άλλα, ώστε να μπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι να μπουν στην κανονικότητα. Όχι όμως ότι είναι εύκολο, είναι ένα δύσκολο στοίχημα αυτό. Γενικότερα η διαχείριση των φυσικών καταστροφών είναι ένα δύσκολο στοίχημα και το γνωρίζετε και πολύ καλά κι εσείς. Είναι μια παράδειγμα. Αυτή την κλείνουμε, γιατί θέλω να συζητήσουμε περισσότερο πολιτικά. Είναι μια απάντηση στον κύριο Βαρδάκη τι έχει συμβεί στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδος. Το είπε σωστά. Είναι ιδιαίτερη πατρίδα του Προέδρου και Αρχηγού του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Είναι ιδιαίτερη πατρίδα
του πλέον αποχωρήσαντα βουλευτή Πασόκ Κινάλ και υποψηφίου δημάρχου του Βασίλη Κεγκέρογλου, μία εξήγηση αυτή. Η άλλη εξήγηση είναι ότι το μένος και η οργή, κύριε Βαρδάκη, εγώ αυτό καταλαβαίνω, ήταν, σωστά το είπε ο συναδελφός μου, προς τους κυβερνητικούς βουλευτές, όταν πηγαίναν βόλτες με κυβερνητικά κλιμάκια, απλά βόλτες, αλλά εμφανίστηκε ένας νέος υποψήφιος κυβερνητικός που όχι απλά δεν πήγε βόλτα, πήγε, κάθισε μαζί τους και είπε: έχετε δίκιο. Τώρα καταλάβατε τι έχει συμβεί. Είναι και θέμα του πώς έφτιαξαν τα ψηφοδέλτια, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τους υπολείπους. Κύριε Σαχίνη, εκτιμώ ότι να συμφωνήσω σε έναν βαθμό μαζί σας για το νέο πρόσωπο που μπορεί να έψει κλπ. Εμένα με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Δύο χρόνια μετά, στις σεισμόπληκτες περιοχές, οι άνθρωποι ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες σε κοντέινερς. Και δεν έχει ο Δήμος τη δυνατότητα να κατεδαφεί σε τιμόρροπα κτίρια με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Το ότι έδωσε 65 εκατομμύρια, το ξέρουμε. Υπάρχει σήμερα απορροφητικότητα των χρημάτων. Αφού μας είπαν, μας εκμυστηρεύτηκαν ότι το λάδι που έβγαλαν το πούλησαν για να κάνουν κάποια παλώματα στα σπίτια τους. Λοιπόν. Τελεία τώρα, αλλά θέλω να σας πω ότι. Κύριε Βαρδάκη, θέλω να δούμε δύο ακόμα αποτελέσματα για ένα σύντομο σχόλιο για να πάμε σε αμιγώς πολιτική συζήτηση, γιατί νομίζω ότι η επόμενη μέρα σηκώνει πολιτική συζήτηση. Έχουμε δύο εξαιρέσεις, αν θέλετε, στον κανόνα, έτσι όπως διαμορφώνεται το εκλογικό αποτέλεσμα στην Κρήτη. Είναι ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου, όπου εδώ έχουμε το Πασόκ στην πρώτη θέση με 39,3%, η Νέα Δημοκρατία στη δεύτερη θέση με 34,5% και ακολουθεί τρίτος ο ΣΥΡΙΖΑ με 13,1%. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ παθαίνει μία συντριφή. Θα μου πείτε βεβαίως ότι και εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης έχει ρίζες. Βεβαίως. Άρα παίζει καταλυτικό ρόλο αυτό. Πάμε να δούμε όμως κάτι το οποίο το χαρακτήρισαν από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ανεξήγητο και είναι από τα ανεξήγητα. Υπάρχει η δημοτική κοινότητα των Ζωνιανών στο Μηλοπόταμο, στο Δήμο Μηλοποτάμου, όπου είναι η μοναδική περιοχή της Κρήτης, όπου είναι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ με 41,2%, ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία με 39,3% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 17,3%. Κύριε Βαρδάκη, εδώ είναι η μοναδική περιοχή της Κρήτης που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτος και έχει και μία γαλατικό χωριό. Μία διαφορά. Είναι το γαλατικό χωριό του ΣΥΡΙΖΑ στην Κρήτη. Είναι όμως, νομίζω ότι από εκεί κατέγεται κάποιο από τους γονείς του κύριου Δουλουμέκη. Ναι, έχει μια μεγάλη προσβασιμότητα στην περιοχή των Ζωνιανών ο κύριος Δουλουμέκης, γιατί φαίνεται ότι πήρε και τη μερίδα του Λέοντος των Σταυρών του ΣΥΡΙΖΑ από το Ζωνιανά. Άρα βλέπουμε ότι πολλές φορές η καταγωγή παίζει καταλυτικό ρόλο στο πώς διαμορφώνονται και τα μικρά κάστρα όλων εσάς των υποψηφίων στις περιοχές. Κύριε Παπακά, έρχομαι σε εσάς για να κλείσω μια πρώτη τοποθέτηση. Θέλω το σχόλιο σας για το εκλογικό αποτέλεσμα όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη. Το ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη επέστρεψε. Ο στόχος ο οποίος είχε τεθεί από εμάς να έχουμε στην Κρήτη να διπλασιάσουμε τα ποσοστά, βλέπουμε ότι έχει επιτευχθεί ακριβώς σχεδόν. Ήταν τα ποσοστά περισσότερο διπλάσια από ό,τι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε, γιατί αντέξαμε στην πίεση του τελευταίου διαστήματος και αυτό δείχνει ότι ο κόσμος πίστηκε στις θέσεις και στις αρχές τις οποίες είχαμε, στο πρόγραμμα που παρουσιάσαμε, ο πρόεδρός μας και όλοι εμείς τα στελέχη το τελευταίο διάστημα, και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι από εδώ και πέρα να συνεχίσουμε υπεύθυνα για την επόμενη μέρα, με στόχο να μπορέσουμε να καλύψουμε το κενό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν σας κρύβω ότι δεν χαίρεται κανείς εμάς το ΠΑΣΟΚ που βλέπει το χάρτη της Κρήτης να είναι μπλε, που βλέπουμε αυτά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας να έχουν αυξηθεί τόσο πολύ, και είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει και μας προκαλεί μεγάλη εντύπωση, και πιστεύω ότι μπορούμε να πούμε πολλά για αυτό το ποσοστό που πήρε η Νέα Δημοκρατία. Πιστεύουμε λοιπόν ότι εμείς πρέπει να δουλέψουμε και να εργαστούμε με βάση τις αρχές μας, έτσι ώστε να γίνουμε η δύναμη που θα είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, η αντιπολιτευτική δύναμη που θα είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, με αυτά τα οποία πρεσβεύουμε, με αυτά τα οποία θέλουμε και πιστεύουμε για τη μεσαία τάξη που τόσο πολύ υποστηρίζουμε και θέλουμε να επιστρέψει πάλι στην κανονικότητα. Κύριε Βάμβακα, μου επιτρέπεις. Βεβαίως. Είναι όμως ένα ερώτημα. Δηλαδή, δεν είναι σχεδόν, καλά το είπατε, η Κρήτη μέσω σταθμιστικά και η ΑΧΑΕ είναι τα υψηλότερα ποσοστά, είναι 22,5, 23, εκεί. Όταν στην υπόλοιπη Ελλάδα τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλότερα, στο λεκανοπέδιο της Αττικής
η τρίτη πολιτικά δύναμη είναι το ΚΚΕ, δεν είναι το ΠΑΣΟΚ. Μήπως αυτό εξηγεί ότι στην Κρήτη υπήρχε μηχανισμός, πέρα από το ότι είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του Προέδρου και του ΠΑΣΟΚ και κινήματος αλλαγής, αλλά υπήρχε και ένας μηχανισμός μέσα από αυτοδιοικητικούς μηχανισμούς, είτε σε δήμους, είτε στην περιφέρεια, που έσπρωξε περισσότερο αυτή τη δυναμική? Γιατί ουσιαστικά η Κρήτη και η Αχαΐα έχουν ανεβάσει συνολικά σε όλη τη χώρα το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ, είναι 11,4. Θέλω να σας θυμίσω ότι μετά την εκλογή του Προέδρου ΠΑΣΟΚ Κινάλ, για μήνες δημοσκοπήσεις μιλάγανε για 15%. Έχετε πάει από την αείμνηστη φόφη γεννηματά περίπου 3% πάνω σε αυτές τις εκλογές. Μήπως έπαιξε ρόλο αυτό, ειδικά στην Κρήτη? Σίγουρα έπαιξε ρόλο στην Κρήτη, ότι υπήρχε μια μεγάλη δεξαμενή του ΠΑΣΟΚ. Ότι, να θυμίσω ότι η Κρήτη ήταν το κάστρο του ΠΑΣΟΚ, ήταν το κάστρο της Δημοκρατικής Παράταξης, και έπαιξε μεγάλη σημασία λοιπόν τα στελέχη που μπήκαμε μπροστά στον αγώνα αυτά. Είχαμε πολύ καλά ψηφοδέλτια και από την τοπική αυτοδιοίκηση και από άποψη μηχανισμών του ΠΑΣΟΚ, που δούλεψε από την εκλογή του Προέδρου του κ. Ανδρουλάκη και σε όλη την περίοδο μέχρι σήμερα. Και πιστεύω ότι ο κόσμος της Κρήτης, ο κόσμος του κέντρου, ήθελε την επιστροφή του ΠΑΣΟΚ σε αυτά τα ποσοστά. Και είμαι σίγουρος ότι θέλει να πάει αυτή η επιστροφή να γίνει ακόμα μεγαλύτερη και να φτάσουμε στο σημείο πραγματικά το ΠΑΣΟΚ να είναι η πρώτη δύναμη που πάει στην Κρήτη. Γιατί πιστεύουμε ότι το έχει ανάγκη η Κρήτη, το έχει ανάγκη η Ελλάδα, γιατί είμαστε η παράταξη που βοηθήσαμε τη μεσαία τάξη, που βοηθήσαμε την κοινωνία, που έχουμε κάνει τόσες θεσμικές αλλαγές, και είμαστε και η παράταξη η οποία σταθερά μπορούσαμε να αντιπαρατεθούμε στη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει σημασία για το Ηράκλειο, μάλλον με συγχωρείς, αλλά έχουν ενδιαφέρον. Έχει σημασία για το Ηράκλειο όμως ότι η πρώτη σε σταυρούς είναι ένα φρέσκο πρόσωπο, μια γυναίκα, η οποία έχει μια συνέπεια στην παρουσίαση στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ και στις εποχές της μιζέριας, να πω, αλλά είναι έξω από αυτοδιοικητικούς μηχανισμούς, έξω από φέουδα, δεν μιλάω για εσάς, που υπάρχουν σε κάθε πολιτικό χώρο, είναι ένα πρόσωπο νέο και φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή σαρώνει στο ψηφό. Έχει σημασία, λέει κάτι αυτό για το ΠΑΣΟΚ ως μήνυμα από τη βάση του? Κυρία Ελένη Βατσινά, είναι ένα πρόσωπο που δεν ασχολείται με την αυτοδιοίκηση, να το πω έτσι, είτε πρώτε είτε δεύτερου βαθμού. Ήταν απλά υποψήφια βουλευτή με συνεχώς ανωδική πορεία και τώρα είναι πρώτη. Κοιτάξτε να δείτε, όλα έχουν τη σημασία τους. Ο κόσμος του Ηρακλείου ψήφισε με βάση τα κριτήρια τα οποία θέτει αυτό στην προτεραιότητα του. Είναι πολύ σημαντικό που ένα νέο πρόσωπο ψηφίστηκε και βγαίνει μπροστά. Η κυρία Βατσινά είχε μια συνεχή πορεία στις προηγούμενες εκλογές σε 2-3 με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Να θυμίσω ότι ήταν δεύτερη και στην προηγούμενη φορά στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Ο κόσμος τη στήριξε και αυτό είναι πολύ θετικό. Όπως όμως στήριξε. Είναι όμως ένα άφθαρτο πρόσωπο. Ένα πρόσωπο, όπως λέει και ο Γιώργος, δεν έχει ένα αυτοδιοικητικό ή άλλο πολιτικό προηγούμενο που να θέτει τις βάσεις για μια τόσο καθαρή νίκη. Αυτό δεν είναι και ένα μήνυμα ότι. Να, η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, είχατε ισχυρές, ήσασταν από τα πιο ισχυρά ψηφοδέλτια, ήσασταν. Είμαστε από τα πιο ισχυρά ψηφοδέλτια. Και να θυμίσω ότι αν εξαιρέσετε μια υποψηφιότητα, δύο ψηφιότητες, όλες τις άλλες υποψηφιότητες είμαστε πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Είμαστε πρώτη φορά. Έχετε δίκιο. Και εγώ πρώτη φορά ήμουν υποψήφιος. Μπορεί να έχω κατέβει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και είπατε προηγουμένως ότι είναι ευκαιρία να ευχαριστήσω τον κόσμο που με στήριξε στην προσπάθειά μου αυτή. Γιατί πραγματικά θεωρώ ότι πήγα πάρα πολύ καλά σε αυτές τις εκλογές. Αναμφίβολα. Οι άνθρωποι που με ψήφισαν είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Περίπου πλησιάζουν τις 9.000 και είναι μεγάλη τιμή που με στήριξα, και αυτό δείχνει και για μένα μια μεγάλη ικανοποίηση, γιατί το βίωσα σε όλες τις εκλογές και βίωσα την εκτίμηση του κόσμου και τη στήριξη του πρόσωπό μου. Μπορεί να μην εκλέγει βουλευτής, όμως αυτό το βίωσα πραγματικά σε όλη την πορεία. Νομίζω ότι τις περγαμηνές που έχετε εσείς, κύριε Βαμβακά, και συγγνώμη που θα το πω, δικαίως χαρακτηρίζεστε ως ένας από τους κορυφαίους ογκολόγους της Κρήτης και ένας από τους εξαιρετικούς ογκολόγους σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και αυτό από μόνο του είναι ένα τεράστιο κομμάτι που θέτει μια βάση για να δημιουργήσει τον κόσμο που θα σας ακολουθήσει. Και το λέω για καλό, επειδή η επιστημονική σας κατάρτιση είναι αυτή που σας κάνει να ξεχωρίζετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην ιατρική μας κοινότητα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Πιστεύω ότι είναι και η κοινωνική μου πορεία και δράση όλα τα χρόνια που πέρασαν. Αυτό όμως που έχω να προσθέσω για να τελειώσει αυτή η ερώτηση είναι ότι
Βλέπουμε λοιπόν ότι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ στηρίζει νέα πρόσωπα, στηρίζει νέα πρόσωπα που παίρνουν μπροστά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Το επικροτούμε και θέλουμε έτσι να συνεχίσουμε. Επειδή πρέπει να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω ένα σύντομο σχόλιο και θα συνεχίσω με εσάς, κύριε Συντιχάκη. Εσείς το στόχο σας τον καταφέρατε στην Κρήτη. Θυμάμαι στην τελευταία εκπομπή που ήμασταν μαζί. Είπατε γιατί όχι και μια έδρα στα Χανιά. Ήρθε η έδρα στα Χανιά. Και με υψηλό ποσοστό, ε. Ισχύει αυτό. Καταρχήν θα ήθελα να χαιρετήσω τα μέλη, τα στελέχη του κόμματος και της ΚΝΕ, τους φίλους και τους οπαδούς του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που συνέβαλαν καταλυτικά στην εκλογική μάχη του ΚΚΕ. Θα ήθελα επίσης να χαιρετήσω όλους και όσους έκαναν αυτό το βήμα για πρώτη φορά και φυσικά όσους συμπορεύτηκαν σε αυτή την εκλογική μάχη με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Το 7,2%, δηλαδή 425.000 ψήφοι και 26 βουλευτές πανελλαδικά, θα έλεγα ότι είναι ένα πολύ θετικό βήμα, είναι ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Αντιλήθηκε από το λαό, θα κατατεθεί στο λαό, γι' αυτό να είμαστε σίγουροι, να είστε σίγουροι, να είναι σίγουρος ο λαός. Δεν λέει άλλα σήμερα το ΚΚΕ και άλλα αύριο. Άρα λοιπόν θα δώσουμε αυτή τη μάχη μαζί με το λαό την επόμενη μέρα. Αυτή η ενίσχυση της πολιτικής επιρροής του ΚΚΕ έχει ιδιαίτερη σημασία στα αστικά κέντρα της χώρας, στα βιομηχανικά κέντρα της χώρας. Είναι ελπιδοφόρο το μήνυμα, διότι έδωσε τη μάχη στις αστικές περιοχές, εκεί που πραγματικά στενάζει η εργατική τάξη με τα προβλήματά της. Πρωτοστάτησε το ΚΚΕ όλες αυτές τις κρίσιμες στιγμές κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας 2019-2023, ασκώντας με σταθερότητα αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, όταν όλα τα υπόλοιπα κόμματα στήριζαν την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, με το 50% των νομοσχεδίων να ψηφίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ και το 70% των νομοσχεδίων να ψηφίζεται από το ΠΑΣΟΚ. Το ΚΚΕ δικαιώθηκε πολιτικά για την πολιτική του στάση και την περίοδο 2012-2015 απέναντι στην νέα άνοδο των σοσιαλδημοκρατικών αυταπατών που έφερνε η εκλογική ενίσχυση τότε του ΣΥΡΙΖΑ. Δικαιωνόμαστε σήμερα για τις επιλογές μας και για το 2012 και το 2015 και φαίνεται και από τα εκλογικά αποτελέσματα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πρώτα ως κυβέρνηση αυτή την τετραετία 2015-2019 αλλά και ως αντιπολίτευση 19-23 αποτέλεσε τον σημαντικότερο φορέα συντηρητικοποίησης ανθρώπων τροφοδοτώντας τελικά πάθατε την επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας. Πάθατε αμδουλάκι γιατί αυτά λέει και το ΠΑΣΟΚ. Το ότι ΠΑΣΟΚ, ο σπόνσορας της Νέας Δημοκρατίας. Σημασία δεν έχει αν τα λέει το ΠΑΣΟΚ. Σημασία έχει αν δικαιούται να τα λέει το ΠΑΣΟΚ. Α, δεν το όταν ξέρω κατά αυτό, τη διάρκεια, αλλά το λέω εγώ ως εκπρόσωπος του ΚΚΕ, όταν κατά τη διάρκεια της τετραετίας έδωσε τον καλύτερό του εαυτό μέσα στη Βουλή, ψηφίζοντας το 70% των νομοσχεδίων. Έχετε μια εξήγηση όμως γιατί το 23 πάει παραπάνω η Νέα Δημοκρατία, σαρώνει όλο το πολιτικό σύστημα και με σύστημα απλής αναλογικής. Μια ευθύνη είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλη το ΠΑΣΟΚ. Φτάνει μόνο αυτό, θα σας πει κάποιος. Δηλαδή, γιατί δεν έγινε πιο θελκτική λοιπόν η αντιπολίτευση στο πεζοδρόμιο, στα συνδικάτα, για όλα αυτά που κατηγορείται την κυβέρνηση, αλλά η κυβέρνηση εισέπραξε ακόμη και από τις δικές σας κινητοποίησεις άνω. Γιατί ποιος την κατηγορείται? Τι κουβεντιάσαμε προηγουμένως? Το ΠΑΣΟΚ ή το προηγουμένως, το πρώτο ερώτημα που θέσατε ήταν για την περίπτωση του Αρκαλοχωρίου. Mm-hmm. Θα έλεγα λοιπόν ότι οι κρατικοί μηχανισμοί κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Και φανερή και μη φανερή. Και στην περίπτωση του Αρκαλοχωρίου και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Είναι πάρα πολύ ισχυροί οι κρατικοί μηχανισμοί που επικρατούν. Αλλά εδώ έχεις ένα συντηρητικό συσχετισμό δυνάμεων στην Ελλάδα. Δεν είναι απλά το 40% της Νέας Δημοκρατίας. Επιτρέψτε μου να το αθροίσω και δεν είναι καθόλου αυθαίρετο. Η τακτική του ΚΚΕ όπου και σε αυτήν την προεκλογική περίοδο, κύριε Συντηχάκη, ήταν πολύ πιο επιθετική προς το ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι προς τη Νέα Δημοκρατία. Όχι πολύ, απόλυτα. Και είναι κάτι το οποίο νομίζω το αντιλαμβάνονται πάρα πολλοί που παρακολουθούν τις δημόσιες τοποθετήσεις των συνεργών. Εάν θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 20 ποσοστιαίες μονάδες επειδή το ΚΚΕ ασκούσε κριτική και επιθετική κριτική απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, πλανώνται πλάνοι ικτρά στο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Συντηχάκη, και είναι πολύ λάθος τα συμπεράσματα που βγάζουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που έκανε τις μεγαλύτερες κολοτούμπες. Η χειρότερη κυβέρνηση. Οι μεγαλύτερες κολοτούμπες. Μετά τη μεταπολίτευση. Στην πραγματικότητα τι έκανε, βίασε τον αριστερό κόσμο, την ελπίδα και τις προσδοκίες που είχε αυτός ο κόσμος. Και το 19 έφερε τη Νέα Δημοκρατία καλπάζοντας το άλογο
και επαναλαμβάνεται σήμερα το 2023. Ας ψάξουν να βρουν αλλού τις αιτίες και όχι στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το γεγονός όμως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει 20 ποσοστιαίες μονάδες και το γεγονός ότι το ΚΚΕ αυξάνεται 2 επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες, που δεν είναι μικρή υπόθεση για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Όποιος πάει και ρίχνει ψήφο στο ΚΚΕ είναι συνειδητή ψήφο. Δεν είναι πρόσκαιρη ψήφο. Άρα λοιπόν ας ψαχτούν αλλού. Το ΚΚΕ είναι εδώ για την επόμενη μέρα να παίξει το ρόλο της πραγματικής λαϊκής ισχυρής αντιπολίτευσης χωρίς να προδώσει το λαό. Βάλτε η ψήφος στο ΚΚΕ δεν είναι ψήφος ανοχή ή στήριξης της οποιασδήποτε κυβέρνησης. Κυβέρνηση θα προκύψει, θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Άρα δεν πρόκειται να δώσει το ΚΚΕ σε κανέναν απολύτως ανοχή λοιπόν, και στήριξη. Πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε πολύ λίγο επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε ένα λεπτό μετά τις 10.30 εδώ σε ώρα αιχμής. Μιλάμε για την επόμενη μέρα της εκλογικής αναμέτρησης και για το πώς διαμορφώθηκε το εκλογικό αποτέλεσμα στην ελληνική επικράτεια. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί και όλη αυτή η διαδικασία. Νομίζω ότι όσον αφορά τις διερευνητικές εντολές, Γιώργο, το θέμα έχει κλείσει. Αύριο το πρωί θα πάει ο Αλέξης Τσίπρας. Τυπικό είναι. Είναι εντελώς τυπικό. Μάλλον τη Δευτέρα, με βάση τις πληροφορίες που έρχονται από Αθηναϊκά μέσα μαζί με την ενημέρωση. Αρκεί την Παρασκευή να έχουν και έχει εμπειρία και ο κύριος Βαρδάκης και ο κύριος Στιγάκης αυτό. Να έχουν ανακηρυχτεί από τα πρωτοδικεία επίσημα αποτελέσματα. Και βεβαίως να ξέρουν και επισήμως με τη Βούλα ποια είναι η καρτέλα των εκλεγμένων βουλευτών. Αυτό είναι η εκκρεμότητα. Διαφορετικά, ναι, μπορεί και την Κυριακή να έχουμε ορκομοσία μιας Βουλής που θα διαλυθεί τη Δευτέρα και θα θυροκολληθεί. 28. Ναι. Αν δεν κάνω 28 ναι. Η ορκομοσία και 29 προκήρυξη των εκλογών. Λοιπόν, κύριε Κεφαλογιάννη, θέλω να έρθω σε εσάς. Έχετε μία θριαμβευτική νίκη. Μετά τις χθεσινές εκλογές. Όμως αποδείχθηκε και κάτι άλλο με βάση το αποτέλεσμα και τη συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η ελληνική πραγματικότητα πλέον οδεύει προς μία άλλη λογική. Δηλαδή, κάποιος τους ανεβάζει πολύ εύκολα, μπορεί όμως να τους κατεβάσει και πολύ εύκολα. 20 μονάδες κάτω ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό στη Νέα Δημοκρατία το λαμβάνεται υπόψη, ότι μπορεί οι πολίτες στην τετραετία που θα ξεκινήσει μετά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου, όπως όλα δείχνουν. Μπορεί να μην σας συγχωρήσει λάθη και να σας φέρει στη θέση που ήταν το ΠΑΣΟΚ πριν από μερικά χρόνια και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Γι' αυτό το λόγο δεν χρειάζεται αλαζονία. Μακριά από εμάς η αλαζονία. Εμείς πρέπει να δουλέψουμε με την ίδια μέθοδο της προηγούμενης τετραετίας για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος. Εγώ θεωρώ ότι είναι σίγουρα μια πολύ μεγάλη νίκη για τη Νέα Δημοκρατία και είναι μια πολύ μεγάλη προσωπική νίκη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θεωρώ όμως ότι δεν πρόκειται απλώς για μια παροδική εκλογική νίκη. Είναι μια στρατηγική νίκη για τη Νέα Δημοκρατία. Καθώς έθεσε μια σειρά ζητημάτων, θέσαμε μια σειρά ζητημάτων στην ελληνική κοινωνία που έχει να κάνει με τη μετανάστευση. Ποιο είναι το σχέδιο μας για τη μετανάστευση? Εμείς είπαμε ότι θέλουμε φράχτη στον Εύρο. Είπαμε ότι θέλουμε να ενισχύσουμε την ελληνική ακτοφυλακή. Βάλαμε στην ατζέντα τα εθνικά ζητήματα, ότι χρειάζονται εξοπλισμοί, χρειάζονται μεγάλες συμφωνίες στο εξωτερικό. Στην οικονομία, ελεύθερη οικονομία, προσέλκυση επενδύσεων, μείωση των φόρων για να δημιουργηθούν καλύτερες θέσεις εργασίας και πλούτος. Θέσαμε λοιπόν μια σειρά ζητημάτων τα οποία εγκρίθηκαν από τον ελληνικό λαό και γι' αυτό πιστεύω ότι έχουν διαμορφωθεί αυτοί οι κοινωνικοί σχετισμοί που θα μας δώσουν μια ακόμη μεγαλύτερη νίκη στις επόμενες εκλογές. Μάλιστα. Κύριε Βαρδάκη, είναι μια ήττα του ΣΥΡΙΖΑ ή μια προσωπική ήττα του Αλέξη Τσίπρα? Είναι μια ήττα και μια ήττα μεγάλη του ΣΥΡΙΖΑ. Προοδευτική συμμαχία. Η ευθύνη είναι όλων μας, κύριε Δασκαλάκη. Δεν είναι μόνο του Αλέξη του Τσίπρα. Προφανώς μια τέτοια ήττα. Υπάρχει όμως στοχοποίηση από τους πολιτικούς σας αντιπάλους. Δηλαδή από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟ κάνουν λόγο για μια βαριά ήττα με όνομα λέει και επώνυμο, τον Αλέξη Τσίπρα. Κοιτάξτε, εντάξει, μπορεί να λέγεται οτιδήποτε. Εγώ θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας δεν αμφισβητείται, τουλάχιστον. Εμάς, από το κόμμα, θεωρούμε ότι ο Τσίπρας είναι ένα πολιτικό κεφάλαιο για την κέντρο αριστερά και με τον Τσίπρα θα δώσουμε και αυτή τη μάχη. Θέλω να σου πω ότι χάσαμε μια μάχη, δεν χάσαμε τον πόλεμο. Μια μεγάλη ήττα, είναι αλήθεια, την οποία πρέπει το επόμενο διάστημα να αναλύσουμε, αλλά όχι αυτή την ώρα, τα αίτια της ήττας. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι η συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ, να προχωρήσουμε μπροστά και βέβαια ο στόχος θα είναι να σταματήσουμε. Μπορεί να υπάρξει όμως συσπήρωση στο ΣΥΡΙΖΑ όταν στις πλάτες του έχει μια
τόσο βαριά ήττα. Δηλαδή, μένουν, εφόσον πάμε στις εκλογές 25 Ιουνίου, είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα για να καλυφθεί αυτό το χαμένο έδαφος των 20 ποσοστιαίων μονάδων. Τι μπορεί να αλλάξει στις 25 Ιουνίου? Να σας πω, πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε διαχρονικά δύσκολες καταστάσεις. Και πιστεύω ότι και αυτό το διάστημα θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα ανατραπούν. Και θα ανατραπούν με εκπλήξεις. Αυτό βλέπω. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ξέρω πολλούς ανθρώπους, αυτές τις δύο μέρες που μιλάω, πολλούς ανθρώπους που ψήφισαν, όχι ιδεολογικά, όχι κόμμα, αλλά έδωσαν ένα σταυρό σε υποχρεώσεις. Σε όλα τα κόμματα. Σε όλα τα κόμματα. Πιστεύω ότι αυτό θα ανατραπεί και 25 του Ιούνιου η κοινωνία, ο κόσμος, το Ηράκλειο, και εδώ επιτρέψτε μου γιατί το ξέχασα, να ευχαριστήσω όλους τους συμπολίτες που με εμπιστεύτηκαν για τέταρτη φορά, και αυτό για μένα είναι μεγάλη ευθύνη, να συνεχίσω να αγωνίζομαι, να δουλεύω σε αυτή την κατεύθυνση, μια κατεύθυνση για το καλό του κοινωνικού συνόλου. Πιστεύω ότι ειδικά στο Ηράκλειο, ειδικά στην Κρήτη, θα ψηφίσει 25 του Ιούνιου, όχι με γνώμονα τον προσωπικό σταυρό και την εκπλήρωση μιας υποχρέωσης, αν θέλετε, αλλά θα ψηφίσει ιδεολογικά και θα ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τα αποτελέσματα θα είναι εντελώς διαφορετικά. Με στόχο ποιο, να πάρει την πρώτη θέση από το Μητσοτάκη ή να διατηρήσει τη δεύτερη θέση από τον Ανδρουλάκη? Να αποτρέψουμε, κύριε Σαχίνη, την προοπτική μιας παντοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας και μιας αλαζονίας που διακρίνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θεωρείτε, κύριε Βαρδάκη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε στο κομμάτι να αφομοιώσει στην βάση του αυτό το μεγάλο κύμα ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ που πριν από μερικά χρόνια σας εμπιστεύχε? Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Κρήτη, που φαίνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ που σας στήριξαν τα προηγούμενα χρόνια επέστρεψε στο κόμμα που στήριζε για πολλές δεκαετίες. Επιμένω, κύριε Δασκαλάκη, επέστρεψε, πράγματι έτσι είναι, αλλά επέστρεψε μια υποχρέωση στον προσωπικό σταυρό. Όμως, να το πω και διαφορετικά. Θεωρείτε ότι τα πρόσωπα έπαιξαν ρόλο και επέστρεψαν στο ΠΑΣΟΚ? Τι? Θεωρείτε ότι τα πρόσωπα έπαιξαν ρόλο και υπήρξε αυτή η επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ? Σημαντικό. Και ήταν λάθος. Κοιτάξτε, κύριε Δασκαλάκη, εγώ δεν έμαθα να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου ποτέ. Και τα λέω και θα τα λέω όπως εγώ τα βιώνω και όπως τα αντιλαμβάνομαι. Δεν είναι δυνατόν ο ΣΥΡΙΖΑ 10 μέρες πριν τις εκλογές να μην έχει συγκροτήσει ψηφοδέλτιο στο Ηράκλειο. Όταν πράγματι και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είχαν συγκροτήσει ισχυρά ψηφοδέλτια. Και αυτό εκεί ευθύνεται ο Τσίπρας. Δεν ευθυνόμαστε εμείς. Εμείς στο Ηράκλειο. Δεν πρέπει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Τελεία παύλα. Δηλαδή, για να προχωρήσουν μπροστά πρέπει να το κάνουμε. Μισό λεπτό, κύριε Βαρδάκη. Όμως, σήμερα ο αρχηγός του κόμματός σας στη δήλωσή του μετά τις συνεδρίες είπε: τα συλλογικά όργανα θα συγκληθούν άμεσα ώστε να αποτιμήσουν τα εκλογικά αποτελέσματα. Με το συμπάθειο. Αλλά τα συλλογικά όργανα διεκδικούσαν στις εκλογές την εντολή σχηματισμού της κυβέρνησης ή ο Αλέξης Τσίπρας? Για να το καταλάβουν, και σας ρωτώ, γιατί επειδή τα λέτε ευθέως, μήπως τελικά εδώ είναι μια προδιαγεγραμμένη πορεία που ξεκινά από το 19, ο συνυποψήφιός σας στην Αθήνα και εξάδερφος του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, είπε σήμερα κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό. Ότι εγώ θα το 19, θα συμφωνήσω. Με 31% δεν πήρατε υπόψη σας την εντολή που σας έδωσε η βάση, παρότι η τιμένη 31% όμως, και το σκορπίσατε φτερό στον άνεμο, δεν αλλάξατε το κόμμα σας, δεν το ανοίξατε, κάνατε face control, δεν ηγηθήκατε μιας προσπάθειας μιας μεγάλης κέντρο-αριστερής παράταξης και φτάσατε στις εκλογές να παρακαλάτε για συγκυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Θέλετε να σας απαντήσω? Τι περιμένατε, το ΠΑΣΟΚ να τα αφήσει έτσι? Να σας απαντήσω. Εσείς το κάνατε πολύ. Να σας απαντήσω ευθέως. Ναι. Πέρα από τη συλλογική ευθύνη, σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, πιθανόν να έχει ευθύνες ο πρόεδρος. Αλλά ποιες ευθύνες πρέπει να αναλάβει? Κοιτάξτε, ο Τσίπρας βρέθηκε σε πολύ δύσκολη συγκυρία, κύριε Σαχίνη, και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Προφανώς έπρεπε να κάνει κάποιες αλλαγές τότε. Έπρεπε. Και σωστά το είπε ο Γιώργος ο Τσίπρας. Έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές που δεν έγιναν. Γιατί προσπάθησαν και κάποιοι να κρατήσουν κάποιες ισορροπίες που ίσως δεν έπρεπε. Αλλά μην ξεχνάμε, κύριε Σαχίνη, και Δασκαλάκη, ότι ένα. Κοιτάξτε, εγώ το είπα και προεκλογικά. Ότι έπρεπε να γίνει, μέτρο σύγκρισης έπρεπε να είναι το έργο των δύο κυβερνήσεων και των δύο προσώπων που διατέλεσαν πρωθυπουργοί της χώρας.
Είχαμε ένα Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος το 15 κύριε Σαχίνη, το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά. Και εκεί εγώ ενίσταμαι σε αυτό που είπε ακόμα και δεν θέλω να έρθω σε καμιά αντιπαράθεση με το ΚΚΕ. Σε καμία. Ίσα-ίσα που το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα με ανιδιοτέλεια κλπ. Αλλά όταν βγαίνει ο κύριος Κουτσούμπας, δηλαδή συμμετείχε στο αντισύριζα μέτωπο. Δηλαδή άκουσα τον κύριο Σιντικάκη τώρα, 5 φορές είπε για το ΣΥΡΙΖΑ και μία για τη Νέα Δημοκρατία. Όταν ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι η χειρότερη κυβέρνηση, η χειρότερη κυβέρνηση μετά τη μεταπολίτευση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κακός αυτός ΣΥΡΙΖΑ κύριε Σαχίνη, και πήρε μια χρεοκοπημένη χώρα, από ποιον, την πήρε την χρεοκοπημένη. Και να 20% πίστευσε τον Κουτσούμπα και δεν ψήφισε εσάς. Απαντήστε, για αυτό το λόγο. Όχι, όχι. Δεν είπε αυτό ο Κουτσούμπας. Ο Κουτσούμπας δεν είπε αυτό. Όχι, είπε ότι αυτό κάθε προηγούμενη κυβέρνηση είναι χειρότερη. Δεν είναι ώρα, εγώ σαν παράπονο το είπα. Ειλικρινά σου το λέω, δεν είναι ώρα για αντιπαράθεση και σε καμία των περιπτώσεων, ειδικά με εσάς, δεν θέλω να έχω καμία αντιπαράθεση. Δεν το κουβεντιάζουμε για παράπονα. Σας εκτιμώ ιδιαίτερα και εσάς και το ΚΚΕ. Αλλά κοιτάξτε, να δείτε, με ενόχλησε αυτό και είχα την υποχρέωση να το πω. Πάμε από την αρχή πάλι. Έχουμε ένα Τσίπρα, ο οποίος δεν του αναγνώρισε ποτέ κανείς ότι ανέλαβε. Κύριε Σαχίνη, από ποιον ανέλαβε το 2015 ο Τσίπρας τη διακυβέρνηση της χώρας? Από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Δηλαδή από την κυβέρνηση Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Αυτό το Πασόκ παρακαλάγατε τώρα όμως για την κυβέρνηση. Με συγχωρείτε, να τρελαθούμε. Θα απαντήσουμε. Με συγχωρείτε, κύριε Βαρδάκη. Σας τράβηξε κανείς από το μανίκι, αυτό το Πασόκ παρακαλούσατε μέχρι την τελευταία στιγμή. Η Νέα Δημοκρατία, παραδεχτείτε το αυτό. Στρατηγικά σας κέρδισε, διότι εσείς παγιδευτήκατε στο αφήγημα του συστήματος απλής αναλογικής που ψηφίσατε. Η Νέα Δημοκρατία είπε καθαρά: εγώ αυτό το σύστημα το θέλω ως εφαλτήριο για να πάω για μια ισχυρή κυβέρνηση. Εσείς ξέρετε τι λέγατε. Τη μία θέλω μια προοδευτική συμμαχία. Σας έλεγε όχι το Πασόκ, ο Βαρουφάκης, το ΚΚΕ. Το αλλάζατε, λέγατε ειδικές σχέσεις με το Πασόκ. Μετά λέγατε η κυβέρνηση ανήκει. Δεν αλλάξαμε. Με συγχωρείτε. Δεν δώσατε προοπτική όμως τι θέλετε την εντολή. Ο πολίτης τι να καταλάβει. Να σας πω. Θα παίζετε την τυφλόμυγα ποιος θα κυβερνήσει. Αυτό απέντησε. Να καταλάβει. Και είστε με το κυβερνήσει την σκοπού, κύριε Βαρδάκη. Να το πω λίγο διαφορετικά. Να το πω λίγο διαφορετικά. Αυτό που φαίνεται σήμερα είναι ότι. Αλλά δεν τέλειωσα το προηγούμενο. Βεβαίως. Εδώ το τελειώσω. Αυτό που φαίνεται σήμερα είναι ότι πράγματι απέρριψε την απλή αναλογική ο ελληνικός λαός. Θα δούμε τις συνέπειες στην. Όχι την απλή αναλογική. Την απέρριψε. Τον τρόπο που εσείς θελήσατε να. Απέρριψε την εργαλειοποίηση της αναλογικής. Δεν υπήρξε καμιά εργαλειοποίηση. Εμείς είπαμε στην κυβέρνηση και ζητήσαμε μάλλον τη σύγκληση προτάσεων για μια προοδευτική κυβέρνηση. Και μέσα και ο Βαρουφάκης στην αρχή. Όταν ο Βαρουφάκης βγήκε και είπε αυτά που είπε. Αφού δεν τραβούσε, γιατί δεν το άλλαξα τόσο. Να μην τα επαναλαμβάνω, ζητήσαμε να κάνω μια κυβέρνηση με τον Πασόκ. Το οποίο όμως τώρα μας είπατε ότι είναι από τους υπευθύνους για τα μνημόνια. Άρα ο κόσμος τι να καταλάβει. Κοιτάξτε τώρα. Μιλάμε για το. Ο κύριος Σαχίνη, μιλάμε για το 2014-2013. Πριν 10 χρόνια. Με συγχωρείτε. Οι καιροί αλλάζουν, τα δεδομένα αλλάζουν. Άλλαξε το Πασόκ ή άλλαξατε εσείς όπως σας λέει το ΚΚΕ και πήγατε πιο κοντά στη θέση του Πασόκ. Όλοι αλλάζουν. Αυτό είναι το θέμα. Όλοι αλλάζουμε, κύριε Σαχίνη, με μια διαφορά. Ότι εμείς είχαμε δείγματα γραφής. Και επαναλαμβάνω, επανέρχομαι. Παραλάβαμε μια χρεοκοπημένη χώρα από την κυβέρνηση Πασόκ και να σας φέρω ένα παράδειγμα να δείτε τι παραπληροφόρηση υπήρχε. Και εκεί είναι η ευθύνη δική μας. Και δική μου και του κάθε υποψήφιου βουλευτή ή του κάθε ενεργεία πρώην βουλευτή. Ακούστε να δείτε, αφήστε με, μόνο αυτό θέλω να πω. Όταν παραλάβαμε μια χρεοκοπημένη χώρα. Μα το 2015 δεν είχαμε. Ακούστε με τα capital controls. Τα ωραία, κύριε Βαρουφάκη. Η σάφια του Βαρουφάκη. Τα ξεχάσατε τώρα, κύριε Βαρουφάκη, αυτά. Τελειώσατε. Μιλήστε. Ωραία, πάμε παρακάτω λοιπόν. Αν αμφισβητείτε αυτά που θα πω, πέστε τα. Μην κάνουμε όμως να βρούμε. Κύριε Βαρδάκη, μην μπούμε τώρα σε ιστορική αναδρομή των πραγμένων. Δεν με έχετε αφήσει. Όχι, να φτάσουμε στο σήμερα. Δεν πρέπει να πούμε ότι. Γιατί μου είπατε για τον Αλέξη τον Τσίπρα, εάν αμφισβητείτε. Και εγώ πρέπει να αιτιολογήσω. Γιατί δεν πρέπει να αμφισβητείτε σήμερα ο Τσίπρα, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να παίξει τον συντονιστικό, δεν ξέρω τον ρόλο του αρχηγού μια κεντροαριστερά. Έτσι κι αλλιώς οι εκλογές οι επόμενες γίνονται με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα. Το θέμα είναι, θα αμφισβητηθεί ακόμα εντονότερα μετά αυτό. Από μια πιθανή νέα ήττα. Γιατί ο Τσίπρας δεν αμφισβητείται? Γιατί, επαναλαμβάνω, παρέλαβε μια χρεοκοπημένη χώρα, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Αυτά είναι τα στοιχεία. Mm-hmm. Την ρύθμιση του χρέους της χώρας μέχρι το 2030. Γι' αυτό μπορούσε ο Μητσοτάκης, να το πω με ποδοσφαιρικούς όρους, να παίξει μπάλα το μέχρι σήμερα, μέχρι και σήμερα. Και βέβαια άρχισε να αποπληρώνει ακριβά δάνεια του Δούνου του και άφησε 37 δισεκατομμύρια αποθεματικό όταν δεν βρήκε. Μα σας παρακαλώ, κύριε Κεβαλογιάννη, σας παρακαλώ. Σεβαστείτε ορισμένα πράγματα, είστε νέος πολιτικός. Είναι μάθετε να ακούτε. Και
Σας λέω, 37 δισεκατομμύρια. Γι' αυτό δεν αμφισβητείται ο Τσίπρας. Ο Μητσοτάκης τι έκανε, δεν θα πω. Άμα τα πει ο κύριος Κεφαλογιάννης, να μας τα πει καλύτερα. Ερχόμαστε λοιπόν στο διατάφτα. Δεν αμφισβητείται κύριε ο Τσίπρας. Εγώ και δεν πιστεύω... αμφισβητώ αυτά που λέτε και είναι στοιχεία τα οποία τα λένε πολλά σας τα είπα, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Για να σας πω ότι δεν αμφισβητείται ο Τσίπρας και επειδή ξέρω την ανθρωπογεωγραφία στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δεύτερος κάτω από τον Τσίπρα που μπορεί να πάει το ΣΥΡΙΖΑ μπροστά. Δεν αμφισβητείται. Κοιτάξτε, δεν αμφισβητείται ο Αλέξης Τσίπρας στο κόμμα όπως λέτε. Αμφισβητείται όμως από τον ελληνικό λαό που τον κατέταξε στη δεύτερη θέση και με διαφορά 20 μονάδων ως αντιπολίτευση. Να το συζητήσουμε γι' αυτό. Να το συζητήσουμε. Είπαμε ότι είναι μια ήττα. Πραγματικά μια ήττα ανεξήγητη. Σας έφερα το παράδειγμα του Αρκαλογόρου. Αλλάζει στρατηγική και από αύριο. Πιστεύετε, κοιτάξτε. Αλλάζει. Πάτε σε εκλογές. Αυτό περιμένει να τα ακούσει ο Έλληνας. Τον ενδιαφέρει. Αλλάζετε στρατηγική. Βεβαίως, κύριε Σαχίνη, αν έχουμε κάνει κάτι λάθος όσον αφορά το πρόγραμμά μας, που δεν πιστεύω. Δηλαδή, αυτό ήθελα να πω και δεν μπόρεσα να το πω. Όταν πήγαινα στα χωριά, όταν πήγαινε, και αυτό ήταν τεράστιο λάθος. Όταν πήγανε στα χωριά και μου λέγανε, μα τι μου λες τώρα, να τα πούμε λίγο απλά να καταλάβει ο κόσμος. Εσείς αύξησα τα όρια ηλικίας. Κόψατε τις συντάξεις. Εμείς αύξησαμε τα όρια ηλικίας. Δεν τα αύξησε ο Λοβέρδος. Δεν τα αύξησε η κυβέρνηση Κινάλ, Δημάρ, Νέα Δημοκρατία. Και τα κατεβάσαμε. Στα 67. Γιατί, όχι, δεν τα κατεβάσαμε. Γιατί δεν τα μειώσαμε. Δεν τα κατεβάσαμε. Τώρα θα έρθει το κουκουέ να τα κατεβάσει. Με συγχωρείτε. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Ας σταματήσουμε αυτό το λαϊκισμό. Κύριε Βαδάκη, ολοκληρώστε για να κάνουμε μια γρήγορη. Γιατί πρέπει πολύ γρήγορα να πάω και στο επαναλαμβάνω. Επειδή ο χαρακτήρας των εκλογών 25 Ιούνιου θα είναι διαφορετικός, εντελώς διαφορετικός, σας εξήγησα μόνο μία εξήγηση δίνω. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να συζητήσουμε. Θέλω να σας πω ότι επειδή ο κόσμος ψήφισε με γνώμονα την υποχρέωση του Σταυρού, νομίζω ότι θα ψηφίσει και ιδεολογικά και κόμμα. Και θα ψηφίσει το κόμμα που έκανε καλό στη χώρα. Και όχι το κόμμα που πραγματικά μάλιστα αυτή τη στιγμή έχει φέρει μια χώρα με 40 δισεκατομμύρια περισσότερο δημόσιο χρέος και 50 δισεκατομμύρια ιδιωτικό περισσότερο χρέος. Για να μην διακόψω τον κύριο Βαμπακά, σε πολύ λίγο θα πάμε κατευθείαν σε αυτό το διαφημιστικό διάλειμμα που πρέπει να πάει ακριβώς και επανερχόμαστε. 5 λεπτά πριν τις 11 επιστρέψαμε εδώ. Έχει ανάψει η πολιτική συζήτηση λίγες ώρες μετά το εκλογικό αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Βαμβακά. Ακούσαμε προσοχή την τοποθέτηση του κύριου Βαρδάκη. Σήμερα υπήρξε και ένα μέτωπο ανάμεσα στον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας φωτογραφίζει το ΠΑΣΟΚ ως την βασική αιτία, ως μία από τις βασικές αιτίες της βαριάς ήττας, ότι δεν ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα των προοδευτικών δυνάμεων. Και θέλω να βάλω και ένα δεύτερο υποερώτημα. Είναι ένα στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ να κρατήσει όλους αυτούς τους ταλαιπωρημένους ψηφοφόρους που επέστρεψαν ενώ στήριζαν όλα αυτά τα χρόνια τον ΣΥΡΙΖΑ? Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να βρει δικαιολογίες για τη δικιά του ήττα και καταβαράθρωση που υπέστη σε αυτές τις εκλογές. Τα πράγματα είναι απλά. Σε αυτές τις εκλογές κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας απέναντι πια κυβέρνηση που δεν ξέρω κατά πόσο είναι ακόμα αναγκαίο να πω, πως επιδείνωσε την προσωπική κατάσταση της χώρας, που είχε το παρακράτος, που είχε τις παρακολουθήσεις, που είχε την μετοπική των τρένων στα Τέμπη, που και ένα σωρό άλλα πράγματα που έχουν υποστεί ο ελληνικός λαός, να έρθει με τις εκλογές αυτές να αυξήσει τα ποσοστά του και η αξιωματική αντιπολίτευση, που είναι ο θεσμικός εκπρόσωπος που λέγεται αξιωματική στην κυβέρνηση, να φτάσει τα ποσοστά του να υποδιπλασιαστούν. Αυτό δεν γίνει άλλη φορά. Έτσι, το είπε προηγουμένως ο κ. Σαχίνης. Τέτοια πτώση ποσοστό δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, ποιος έχει την ευθύνη, το ΠΑΣΟΚ που προσπάθησε να ανέβει? Ούτε το ΠΑΣΟΚ έχει ευθύνη. Το ΠΑΣΟΚ... Αν είναι η κυβέρνηση, όπως λέτε εσείς, και ο ΣΥΡΙΖΑ η χειρότερη κυβέρνηση και κάνει μια τόσο άνετη νίκη, κύριε Βαμβακά, πείτε μου, άρα σχεδόν κανείς δεν βρήκε κανένα λόγο να φύγει από τη Νέα Δημοκρατία να πάει στο ΠΑΣΟΚ και κανένα λόγο να παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω και επειδή βλέπω εδώ που συζητιέται αυτές τις μέρες. Το ΠΑΣΟΚ αν είναι έτσι και είναι πιο θελκτικό, γιατί πήρε μόνο 220.000 περισσότερους και μάλιστα όχι μόνο από την δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ, από όλους τους χώρους? Δεν θα έπρεπε να κατακτήσει μεγαλύτερο μερίδιο στον χώρο που λέει σωστά ο Μανώλης, επαναπατρίζονται δικοί σας ψηφοφόροι? Διότι αν θυμάμαι καλά, από το 8,1-8,2 της αείμνηστης Φόφης γεννηματά, φτάνετε τώρα στο 11,4. Να σας θυμίσω ότι όταν εξελέγει
πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης, επί τετραμήνου σας δίναν 15%. Τις τελευταίες βέβαια μέρες, για να είμαι δίκαιος, σας δίνανε 8-9. Πήγατε 11,4. Πρώτος γύρος λοιπόν, έχετε ένα λόγο να χαμογελάτε. Αλλά αρκεί? Δεν αρκεί σίγουρα, όμως να θυμίσω κι εγώ με τη σειρά τη δικιά μου ότι το τελευταίο διάστημα βλέπετε ότι τα ποσοστά που δίναν στο ΠΑΣΟΚ όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις ήταν κάτω από το 10%. Μάλιστα. Και αυτό που έλεγε ο πρόεδρος και λέγαμε κι όλοι εμείς, εμάς ο στόχος μας ήταν να αυξήσουμε περίπου κατά 50% τα ποσοστά μας. Ισχυρό διψήφιο. Ισχυρό διψήφιο. Μάλιστα. Και πολλές φορές είχε πει αύξηση κατά 50% των ποσοστών. Καταφέραμε το 40%. Αυτό που λέει ο Γιώργος ο Σαχίνης, νομίζω ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση, Γιώργο, στον τρόπο που ψήφισαν οι ψηφοφόροι ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Εγώ μιλάω το πανελλαδικό. Και συνολικά. Γιατί ο κ. Μαμβακάς τη μέρα του λέω του ΣΥΡΙΖΑ στο 20. Αλλά εδώ δεν είναι διπλασιασμός ποσοστών, να πας από το 8,1-8,2, πόσα είχε. 50% αύξηση. Λοιπόν. Δεν λέγαμε πανελλαδικά. Ναι, δεν εδώ είναι καν το 12+. Είναι 11,4. 11,4. Ναι. Έτσι, είναι καλύτερο από αυτό. Είναι 40, λοιπόν. Είναι 40. Να είμαι σαφής, είναι καλύτερο, πολύ καλύτερο. Και αυτά από που δείχναν τελευταίε μέρε. Σα δίνανε δημοσκοπήσει σε άλλα ρωτώ. Φάνηκε τι τελευταίε 10 μέρε. Σιγά-σιγά αυτό αναστρέφεται με τις προτάσεις και τη στάση του Προέδρου μας και ότι ο κόσμος πίστηκε ότι αυτά που λέμε τα πιστεύουμε και μπορούμε να τα υλοποιήσουμε. Σε επίπεδο Κρήτης πάντως δεν πείσατε όλη την Κρήτη, κύριε Βαμβακά, ως ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή βλέπουμε ότι στο Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο υπήρξε ένα ρεύμα από τον ΣΥΡΙΖΑ που μετακινήθηκε και επέστρεψε στο ΠΑΣΟΚ. Κάτι όμως το οποίο δεν ίσχυσε στα Χανιά. Εντάξει, δεν ίσχυσε στα Χανιά, όπως αυτό να ολοκληρώσω. Αυτό που έλεγα με το ΣΥΡΙΖΑ και με τη Νέα Δημοκρατία. Mm. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και φτάσαμε σε ένα σημείο γιατί φάνηκε τελικά ότι το ποσό των αποφάσεων που υπήρχε στις τελευταίες μέρες μεταφέρθηκε και πήγε όλο στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό φάνηκε. Γιατί λοιπόν? Μήπως... Όπως και η μεριά του λέοντος από τους νέους ψηφοφόρους. Και η μεριά του νέους ψηφοφόρους. Γιατί? Μήπως λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ με όλη την περίοδο με την ανακολουθία προγραμμάτων, θέσεων, να θυμίσω τον Κατρούγκαλο, τα ιστορικά νομίσματα, την πορεία με τη Χρυσή Αυγή, να θυμίσω ακόμα και την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ με τη γυναίκα που είχε υποστεί κακοποίηση, που αυτό εμένα πάρα πολύ με παραξένεψε, όντας που ξέρω μερικά πράγματα από το κομμάτι της ισότητας, τη συμπεριφορά που έγινε. Όλα αυτά και πολλά άλλα πράγματα δεν έπαιξαν σημασία. Δεν έπαιξαν σημασία να σπρώξουν τον κόσμο, όχι μόνο να πάει στο ΠΑΣΟΚ, γιατί είδαμε ότι πολλοί κόσμοι πήγε κατευθείαν και ψήφισε στην Δημοκρατία. Μην λέμε λοιπόν ότι δεν έχει ευθύνη. Τη βασικότερη ευθύνη την έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί πέρα υπήρχαν και άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να τα δούμε και να τα μελετήσουμε. Όμως και αυτό που είπε σήμερα ο Τσίπρας ψάχνει δικαιολογίες. Γιατί το ΠΑΣΟΚ ήταν το πιο ξεκάθαρο κόμμα στο πλαίσιο της απλής αναλογικής. Από την αρχή είχε πει προγραμματικές συγκλήσεις με θέσεις. Το είχε πει ξεκάθαρα από την αρχή του χρόνου. Και αυτό μην το ξεχνάμε, κύριε Βαρδάκη. Έτσι. Πρέπει να το θυμάται ο αρχηγός σας και ο κύριος Τσίπρας. Και άρα λοιπόν, και δεν μπορούμε να λέμε ότι σήμερα ένας αρχηγός μιας παράδοξης κόμματος που πέφτει 20% το ποσοστό του δεν έχει ευθύνη και πάει στο αλόβητο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ευθύνες είναι τεράστιες. Εμείς τις ευθύνες που μας αναλογούν τις έχουμε αναλάβει και τώρα και στο παρελθόν. Όμως και γι' αυτό λέω ότι και αυτό που πετύχαμε με το 40% αύξηση των ψήφων με το ποσοστό μας είναι μια νίκη, την κρατάμε και θα δουλέψουμε σε αυτά τα ποσοστά για να μπορέσουμε να επενδύσουμε έτσι ώστε να γίνουμε η αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Η αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Όπως είμαστε πάντα. Και πιστεύω ότι τις επόμενες φορές θα τα καταφέρουμε. Θεωρείτε ότι μπορείτε να παίξετε ένα καταλυτικό ρόλο ως ΠΑΣΟΚ, ως ο δεύτερος πόλος που αυτή τη στιγμή έχει ορφανέψει με βάση την συντριπτική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ? Σίγουρα έχει ορφανέψει και αυτό το ρόλο θέλουμε να το παίξουμε εμείς. Και μπορούμε να το παίξουμε. Έχουμε την εμπειρία αυτό το ρόλο να το παίξουμε κανονικά. Και δεν θυμάμαι, είπατε και ένα δεύτερο ερώτημα, κύριε Βαρδάκη, το οποίο. Δασκαλάκι. Δύο δασκαλάκι, συγγνώμη. Είπατε για ένα δεύτερο ερώτημα, το οποίο για να σας απαντήσω σε κάτι ακόμα, δεν το θυμάμαι. Όσον αφορά τα αποτελέσματα του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη, σας έκανα την επισήμανση ότι υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος που ψήφισαν
τρεις νομείς σε σχέση, ας πούμε, με τον δυτικότερο των Χανίων. Σίγουρα υπάρχουν αυτά, υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση στα Χανιά. Στα Χανιά είναι η πατρίδα και του κυρίου Μητσοτάκη και άλλων αξιόλογων στελεχών της Δημοκρατίας και υπήρχε αυτή η διαφοροποίηση. Και επίση και δεν σα κρύβω ότι υπήρχε και η υποψηφιότητα του Παύλου του Πολάκη που φαίνεται ότι ελέγχει την κατάσταση και δεν έφυγε, δεν είχε διαρροή ο ΣΥΡΙΖΑ σε μεγάλο ποσοστό. Σε και μεγάλο ποσοστό. Του κυρίου Ανδρουλάκη. Μα, πιστεύετε ότι είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό το Χανιά. Χανιά υπάρχει και ένα δήμαρχο που υπάρχει, γνωρίζουμε τουλάχιστον ότι είχε μια εξαιρετική σχέση με τον νυν πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη. Υπάρχει και αυτό. Αυτός δεν θα ήταν ένας λόγος, ας πούμε, ένας απόλυτος κυρίαρχος δήμαρχος με βάση τα δεδομένα και το ότι είναι πολύ αγαπητός στα Χανιά να παίξει ένα καταλυτικό ρόλο στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ? Θα μπορούσε να γίνει και αυτό, όμως μην ξεχνάτε ότι ο δήμαρχος αυτής της στα Χανιά έχει ένα ρόλο δημάρχου και πρέπει να υπάρχει συνεννόηση και συνεργασία και με όλα τα κόμματα και με την κυβέρνηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχει και δημοτικές εκλογές. Έχει δημοτικές εκλογές, όπως και αλλού, και πρέπει να υπάρχουν διάφορα πράγματα. Όμως, σας λέω, η συνολική εικόνα ποια είναι. Η συνολική εικόνα είναι αυτή που σας είπα προηγουμένως. Ότι τα πράγματα για μας βαδίζουν σε μια θετική κατεύθυνση και δεν έχουν σημασία μόνο οι υποψήφοι. Mm-hmm. Μπορεί να παίξουν κάποιο ρόλο οι υποψήφοι που ο Βαρδάκης να πήραν κάποιους ψήφους. Τώρα όμως είναι τόσο μεγάλη η ψήφη που δεν αλλάζει. Κοιτάξτε, αυτό που λέει ο κ. Βαρδάκης έχει μία βάση, γιατί το έχουμε δει πολλές φορές στην πολιτική ιστορία της Κρήτης, ειδικά όταν πλέον κλείσουμε την υποχρέωσή μας απέναντι στον πρόσωπο που επιλέγουμε για να στηρίξουμε. Όταν δεν μας δίνει δυνατότητα, είμαστε πιο ελεύθεροι να στηρίξουμε και το κόμμα που μας εκφράζει. Ισχύει και για το ΣΥΡΙΖΑ. Ισχύει για το ΣΥΡΙΖΑ αυτό και ισχύει όμως και κάτι ακόμα, ότι αυτή τη στιγμή αυτοί που ψήφισαν από το ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ λόγω Βαμβακά γύρισαν στο σπίτι τους. Γύρισαν σε μια παράταξη που ήταν τα πολλά χρόνια. Να το δούμε. Γύρισαν, ψήφισαν Βαμβακά επειδή ήταν συνεπείς στο ΠΑΣΟΚ και βρέθηκε η ευκαιρία τώρα με τον Βαμβακά, λέω τον εαυτό μου, γιατί το ίδιο ισχύει και για άλλους συναδέλφους. Σωστά. Έτσι, ψήφισαν σωστά, πολύ σωστά. Και ήταν η αφορμή και η ευκαιρία να γυρίσουν στο σπίτι τους. Στην παράταξη που ανήκαν, γιατί οι περισσότεροι που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, την πλειοψηφία ήταν, ανήκαν στο ΠΑΣΟΚ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε τα προηγούμενα χρόνια να κεφαλοποιήσει και να σταθεροποιήσει από ό,τι φαίνεται αυτή την ευρεία δημοκρατική και την αριστερή παράταξη. Συνεχίστε, ο κόσμος λοιπόν και συνεχίζει να γίνει. Η Νέα Δημοκρατία θα τρώει popcorn και θα παρακολουθεί απλά. Δεν συνεχίζουμε, λέμε την πραγματικότητα. Η Νέα Δημοκρατία πέτυχε μια μεγάλη νίκη, ανέλπιστη και ανεξήγητη σε ένα μεγάλο ποσοστό. Εγώ θα δώσω τώρα την μπάλα στον κύριο Συντηρητή. Μάλλον και το κουκουέ θα τρώει popcorn να παρακολουθεί. Αλλά θέλω λίγο να γίνω πιο επικριτικός με σας, κύριε Συντηρητή. Είπατε ότι 2% είναι μια μεγάλη διαφορά. Και θα σας πει κάποιος νέος ψηφοφόρος του κουκουέ που δεν έχει ίσως την γνώση της πολιτικής ιστορίας του κουκουέ. Και γιατί πρέπει πάντα το ΚΚΕ να έχει τόσο χαμηλά τον πύχη και ένα ποσοστό μία ποσοστιαία μονάδα ή δύο ποσοστιαίες μονάδες να γίνεται αιτία σχολιασμού και θριάμβου ότι κάναμε μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές? Διότι ζούμε σε ένα σύστημα. Βλέπω τον κερδίσατε. Θέλει παραπάνω. Ζούμε σε ένα σύστημα καπιταλιστικής βαρβαρότητας όπου η κυρίαρχη ιδεολογία και πολιτική της συνέπειας, της αποφασιστικότητας και της υπεράσπισης των λαϊκών συμφερόντων δεν είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, έτσι. Είναι οι δυνάμεις αυτές που κυριαρχούν τόσα χρόνια, οι συστημικές δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας, της ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, που από κοινού ψήφισαν τα μνημόνια, καταβαράθρωσαν στην κυριολεξία το λαϊκό εισόδημα κατά 40-50%, διέλυσαν τις συντάξεις με το νόμο του Ψαλιδοχέρη Κατρούγκαλου, κατάργησαν το ΕΚΑΣ, φτάνοντας στο σημερινό σημείο να εκθιάζουν την ιστοσυμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να λένε ναι στους Αμερικάνους, ναι στο ΝΑΤΟ, ναι στον Ευρωατλαντικό άξονα, δηλαδή πιστή υποταγή στα μεγάλα συμφέροντα στους Αμερικάνους και στο ΝΑΤΟ. Το ΚΚΕ λοιπόν δεν έχει μπει σε αυτό το τρυπάκι. Το ΚΚΕ είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Και αν σήμερα αυτός ο κόσμος μέσα από αυτή την πίεση, τα ψεύτικα διλήμματα και τους εκβιασμούς κατάφερε να έχει αυτή την αύξηση του 7,2 που είπα είναι ένα θετικό αποτέλεσμα, δεν πετάμε στα σύννεφα, είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Διότι έχεις ένα θετικό αποτέλεσμα από τη μία, από την άλλη όμως έχεις ένα αρνητικό συσχετισμό συνολικά στη χώρα. Διότι όλες αυτές οι πολιτικές δυνάμεις αθρηστικά είναι που ψήφισαν ένα σύνολο αντιλαϊκών μέτρων και είναι έτοιμοι την επόμενη μέρα να συμβάλλουν είτε από θέσεις συμμαχίας
σε επίπεδο κυβέρνησης, είτε ως αντιπολίτευση, γιατί έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι τα 350 προαπαιτούμενα που έχουν απομείνει, τα 200 ήδη έχουν ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση με τη συμβολή του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, απομένουν 350, έχουμε μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση μπροστά μας, οικονομική κρίση που θα επηρεάσει και την Ελλάδα με επιβράδυση της ελληνικής οικονομίας. Έχουμε την υλοποίηση των νέων μνημονιακών προαπαιτούμενων με περικοπές, κοινωνικές περικοπές και πολύ μεγαλύτερη λιτότητα. Έχουμε 700.000 πληστηριασμού μπροστά μας, για τους οποίους έχουν συμφωνήσει όλα τα κόμματα, διότι έχουν ψηφίσει αυτά τα νομοθετήματα μέσα στην Βουλή, διαχρονικά όλοι, την εποχή του νόμου Κατσέλη, που τελικά ο νόμος Κατσέλη αποδείχθηκε ότι ήταν μια μούφα και μισή. Αυτά να τα υπογραμμίζει και να τα καταγγέλει. Όχι βέβαια, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι μέσα στη Βουλή ο μόνος διακριτός πόλος, η μόνη διακριτή δύναμη που καταψήφισε και αντιστάθηκε σε αυτές τις πολιτικές ήταν το ΚΚΕ. Και κυρίως μέσα στο λαό, η μόνη πολιτική δύναμη που οργάνωσε την πάλη του λαού κόντρα σε αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές ήταν και είναι το ΚΚΕ, και πρέπει να το πιστωθεί και στις εκλογές της 25ης Ιουνίου, γιατί αυτό θα βρεθεί στην προμετωπίδα του αγώνα πριν από όλα. Κάτι. Αν κατά τη ρίση του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ η κάθε κυβέρνηση είναι χειρότερη από την άλλη, αυτή είναι η διατύπωση. Υπάρχει ένα ερώτημα, και αυτό αν θέλετε είναι πικρία, παράπονο, πέστε το όπως θέλετε, τουλάχιστον από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Μία από τις χειρότερες κυβερνήσεις κατά την εκδοχή του ΚΚΕ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή όμως η χειρότερη, μία από τις χειρότερες κυβερνήσεις, έφερε σύστημα απλής αναλογικής που σας δίνει δύο έδρες. Αν ήσασταν ενισχυμένοι, δεν θα είχατε δύο έδρες. Ούτε γι' αυτό δεν βρήκατε να πείτε μία κουβέντα για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχάς δεν είναι αυτοσκοπός η έδρα. Δεν και καλά. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Κύριε Συνδικάκη, μία έδρα επιπλέον όμως ή 10 έδρες επιπλέον γιγαντώνει και περισσότερο τη φωνή σας. Βεβαίως. Βεβαίως, δεν το υποτιμούμε, το είπα πρώτος εγώ, ότι πρόκειται και μάλιστα στην Κρήτη το να έχεις δύο έδρες, πέρα από το Ηράκλειο να έχεις και στα Χανιά, είναι μια ιστορική στιγμή για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και για την Κρήτη βέβαια. Από εκεί και μετά όμως, όλα δεν ξεκινάνε και καταλήγουν σε ένα κοινοβουλευτικό αποτέλεσμα ή σε κάποιες επιπλέον κοινοβουλευτικές έδρες. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι τις αξιοποιούμε αυτές, έτσι ώστε κοντά, την όμως, επόμενη μέρα χωρίς να γιγαντώσει. Απόλυτο, γιατί δεν είναι απλή αναλογική, είναι σύστημα. Δεν είναι πιο κοντά στην ανώθευτη λαϊκή βούληση κάτι τη επιταγή του συντάγματος. Ακούστε με να σας πω. Το κουβεντιάσαμε και προηγουμένως, ναι. Και η άποψή μου, η άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι ότι εργαλειοποιήθηκε η απλή αναλογική. Αυτό είναι άλλο. Εγώ σας ρώτησα. Εργαλειοποιήθηκε. Προτιμάτε εκλογές με σύστημα ενισχυμένο μπόνους ή με σύστημα εσπαθής. Πάγια θέση του ΚΚΕ είναι η καθαρή όμως. Ανώθευτη απλή αναλογική, γιατί με αυτόν τον τρόπο εκφράζεται η ψήφος, αποτυπώνεται η ψήφος του ελληνικού λαού σε αντιστοίχηση με τις έδρες. Τελεία. Από εκεί και μετά δεν είναι η πανάκια λύση ότι ντε και καλά η απλή αναλογική κατά ανάγκη δίνει διέξοδο στο λαό, η απλή αναλογική, και φάνηκε από την εργαλειοποίηση την οποία κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος τι, λέει το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία. Λέει το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θέλω σταθερή κυβέρνηση, απλώς θέλω να είναι με συμμαχική κυβέρνηση, ενώ η Νέα Δημοκρατία λέει με αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αλλά να καταλήγουν όμως στο ίδιο σημείο. Δηλαδή τι, να υλοποιήσουν το Ταμείο Ανάκαμψης τα προαπαιτούμενα με βάση τη Δανειακή Σύμβαση που προβλέπει πρωτογενή πλεονάσματα της τάξεως του 2% ετησίως μέχρι το 2027. Κύριε Συνδικάκη, και βλέπει και πληστηριασμούς 700.000. Με περισσότερους ή λιγότερους βουλευτές, κοινικά κύριε Συνδικάκη, θα βάζατε εμπόδια μέσα στη Βουλή. Με περισσότερους. Άρα το σύστημα απλής αναλογικής που έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για εσάς σας έδινε καλύτερες δυνατότητες. Χωρίς να είναι πανάκια. Κύριε Σαχίνη, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κρίνεται από το σύστημα της απλής αναλογικής. Όχι, κρίνεται όμως η δυνατότητα παρέμβασής σας. Βεβαίως. Διότι εδώ τώρα θα είστε μένα βουλευτή. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν κρίνεται μόνο απλή. Να σας πω κάτι, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι θύμα του εαυτού του. Είναι θύμα της πολιτικής του. Τα είναι θύμα το των ΣΥΡΙΖΑ, επιλογών του. Είναι θύμα των ύξης και αφήξης. Είναι θύμα πολλών πραγμάτων, εν πάση περιπτώσει. Έτσι έλεγε με τον ένα νόμο και με ένα άρθρο κτλ. Καταλήγοντας να βάλει μέσα Αντόναρο, να βάλει τον κύριο Μανουρά εδώ πέρα στην Κρήτη, να μιλήσει για κυβερνήσεις ειδικού σκοπού και να ψαρεύει στα ορφανά της Χρυσής Αυγής. Όλα αυτά λοιπόν αθρηστικά δημιουργούν έναν ΣΥΡΙΖΑ τέτοιον που άλλα λέει σήμερα, άλλα λέει αύριο, δεν μπορείς να το έχεις απολύσει, δεν έχεις εμπιστοσύνη σε τίποτα. Ο αριστερός κόσμος λοιπόν αυτό τιμώρησε.
Μισό λεπτό, αυτός ο αριστερός κόσμος, λοιπόν, ως βουλευτή την επόμενη του μέρα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Να, μα, να κλείσω και δεν σας προβληματίζει. Βοηθάω στη συζήτηση. Δεν σας προβληματίζει το γεγονός ότι μια κυβέρνηση, και αναφέρομαι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που όλο αυτό το διάστημα τη χαρακτηρίζεται αντιλαϊκή, με μέτρα που έχουν εξαθλιώσει τα λαϊκά στρώματα, επιβραβεύεται από τη λαϊκή ετιμιγορία με μια τέτοια θριαμβευτική λογική. Παραλίγο αυτοδυναμία με συστηματική. Με παραλίγο αυτοδυναμία με απλή αναλογική. Βεβαίως, διότι ένας κόσμος ο οποίος από το 2015 και μετά εναπόθεσε τις ελπίδες του σε μια κυβέρνηση νέα, καινούργια, με πολλές ελπίδες, τάζοντας λαγούς με πετραχίλια, και είδε αυτός ο λαός ότι σε τελική ανάλυση δεν είναι τίποτα από όλα αυτά όσα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς υπήρξε μια συντηρητική στροφή. Το εκλογικό αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας αυτό ακριβώς καταγράφει, τη συντηρητική στροφή της ελληνικής κοινωνίας. Απέναντι λοιπόν σήμερα στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, το πραγματικό αντίπαλο δέος είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δεν μπορεί να είναι καμία το άλλη πολιτική όμως δύναμη, δεν αποτυπώθηκε, γιατί είναι και η μόνη κάλπη, αντισυστημική δύναμη. Δεν αποτυπώθηκε στις κάλπες του ΚΚΕ αυτό. Επαναλαμβάνω, κύριε Δασκαλάκη, δεν πάμε με βάση τις επιθυμίες. Και εγώ έχω επιθυμία το 5,5 να πήγαινε 35,5. Mm-hmm. Αλλά επειδή δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ και θέλουμε η ψήφος στο ΚΚΕ να έχει κάποια χαρακτηριστικά, πώς να σου το πω, αξιοσύνης, να έχει κάποια χαρακτηριστικά ωριμότητας. Αυτό είναι που θωρακίζει το ΚΚΕ. Δηλαδή, τον ανώριμο ψηφοφόρο δεν τον θέλει το ΚΚΕ. Κάποιον που μπορεί να θέλει να τιμωρήσει την Δημοκρατία ψηφίζοντας το ΚΚΕ. Μην βάζετε στο στόμα λέξη τη ψήφο. Δεν έχω πει. Δεν έχω πει. Λέω, η ψήφο στο ΚΚΕ είναι ψήφο οριμότητα και συνειδητοποίηση για το τι ακριβώ θέλει ο ψηφοφόρο από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Είναι καθαρά τα πράγματα. Άρα, στι επόμενε εκλογέ, καταρχά οι εκλογέ εχθεσινέ. Ήταν το αποτέλεσμα της λαϊκής βούλησης. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, με την αλαζονία που τη δέρνει, ενώ μπορούσε να κάνει κυβέρνηση και με το ΣΥΡΙΖΑ και με το ΠΑΣΟΚ, θα σας έλεγα εγώ. Ή με έναν από τους δύο. Με το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, θα μπορούσε να κάνει κυβέρνηση. Δεν το κάνει, το αποφεύγει. Γιατί θέλει τις επόμενες εκλογές να τις μετατρέψει σε εκλογές κλοπής και των εδρών και της λαϊκής ψήφου. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το δει ο λαός, να τιμωρήσει τη Νέα Δημοκρατία που πάει σε δεύτερες εκλογές κατά καλό καιρό. Ο ΣΥΡΙΖΑ τιμωρήθηκε και θα πρέπει να τιμωρηθεί και άλλο. Οι αριστεροί ψήφοι, αυτοί οι άνθρωποι που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και είχαν στραμμένο και το βλέμμα τους προς το ΚΚΕ, αλλά δεν έκαναν το βήμα, είναι η ευκαιρία 25 του Ιούνιου να κάνουν το βήμα και να ισχυροποιήσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Είναι πραγματικά το αντίπαλο δέος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και ξεκαθαρίζει επιτέλους η ήρα από το στάρι. Αντίπαλο δέος. Πάντως βλέπουμε ότι είναι πολύ μέτωπος το ΚΚΕ όσον αφορά την κριτική και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Καθόλου, καθόλου, καθόλου. Δεν κάνετε. Όχι, τώρα είπατε ότι πρέπει να τιμωρηθεί και η Νέα Δημοκρατία, κύριε Βαρδάκη. Δεν είναι σωστή η κρίση σας. Εγώ άκουσα τον κύριο Συντηγά και είπε 6-7 φορές για το ΣΥΡΙΖΑ και 2 για τη Νέα Δημοκρατία. Μην ξύνεστε στην κλίτσα του Τζοπάνη. Όχι, όχι. Μην ξύνεστε στην κλίτσα του Τζοπάνη. Και αυτό ήταν, το χαστούκι πραγματικά που έτρωγε ο ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΚΚΕ. 4 χρόνια αντιμετωπίζοντας αυτή την κατάσταση. 7 φορές είπε για τη Νέα Δημοκρατία, για τον ΣΥΡΙΖΑ, 2 φορές για τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό δείχνει πραγματικά το χαΐδημα που κάνουν και το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ στη Νέα Δημοκρατία και απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Το γουδί, το γουδοχέρι και το κόπανο στο χέρι. Εγώ λέω αυτό που, τώρα, αυτό που ακούω. Κύριε Βαρδάκη, χαϊδεύει τα αυτιά το ΠΑΣΟΚ στην Δημοκρατία, τα χάιδεψε ποτέ. Απόλυτα. Τα τελευταία χρόνια. Απόλυτα, κύριε Βαβακά. Και δεν λέω για εσάς. Θα μου επιτρέψετε ένα δευτερόλεπτο. Ποιος έλεγε θα λογαριαστούμε, Σοκράτη, ποιος έλεγε θα λογαριαστούμε μετά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα έλεγε, ο Τσίπρας δεν τα έλεγε. Θα λογαριαστούμε μετά. Ποιος έκανε προτάσεις για κοινό υπουργό υγείας, για κοινό υπουργό άμυνας, το ΚΚΕ. Εσείς δεν δίνατε τη λαβή στη Νέα Δημοκρατία να έρθει καλπάζοντας το άλογο. Κύριε Συντηγάκη, ο κακό ΣΥΡΙΖΑ, θυμάμαι μια φορά ότι σας είπε κάποιος ότι δεν σας ψηφίζει, όχι εσάς προσωπικά, το ΚΚΕ είπε κάποιος. Εγώ, κύριε, δεν σας ψηφίζω για να. Σας ψηφίζω για να μου λύνει τα προβλήματα. Όχι για να με κατεβάζετε στο πεζοδρόμιο να αγωνίζομαι. Αυτό είπε κάποιος. Παλέψαμε, κύριε Σοκράτη, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Βρεθήκαμε στους αγώνες της Κόσκο, της Λάρκο, στην eFood. Με αύξηση της λογικής σύμβασης στους οικοδόμους κατά 35% έξω από τις πύλες των εργοστασίων. Μου επιτρέπετε και οι δύο. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Απόλυτα. Και έτσι, το ξέρω, να τα λέτε όμως. Το ξέρω, να το πω δημόσια. Γιατί ο πολιτικός φορέας
που ενεργοποιούσε απεργιακές κινητοποιήσεις όταν η διοίκηση της ΓΕΣΕ, η δική σας διοίκηση της ΓΕΣΕ. Η δική μας. Βεβαίως. Πιανού. ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Νέα Δημοκρατία συνεχίζει. Ποιο συμμετείχε. Ποιο συμμετείχε στη ΓΕΣΕ. Σοβαρά. Σα παρακαλώ. Σα παρακαλώ. Εσείς μπορεί να συμμετείχατε. Λοιπόν, το ΚΚΕ. Στα συνέδρια. Η πολιτική δύναμη που πρωτοστατεί στου ανθρώπου. Ακούστε για. Μην αναλάβετε. Κύριε Κεφαλογιάννη, ακούγοντα το τραπέζι. Θα επανέλθουμε. Κύριε Βαρδάκη, θα επανέλθουμε. Αλλά ακούγοντα έτσι το τραπέζι, από τη μία σα βλέπω χαμογελάτε. Από την άλλη όμω, επειδή πάμε σε δεύτερε εκλογέ, μήπω αυτό σα δημιουργεί μία χαλαρότητα και τελικά είναι και η μεγάλη αυτοϊπονόμευση. Παρότι έχετε κυριαρχήσει εντυπωσιακά, το είπαμε, έχετε σπάσει κάθε ρεκόρ. Αλλά εδώ είναι άλλες εκλογές. Θέλω να πω ότι θα εισέρθουν και άλλοι πολιτικοί σχηματισμοί στην Κονίστρα και πέραν της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα έγινε γνωστό ότι το κόμμα του κύριου Αμφιδετζόγλου άνοιξε, άλλαξε επωνυμία, σύμβολα τα λοιπά, κατεβαίνει. Το κόμμα Νίκη πήγε καλύτερα και από το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, είναι με 2,9%. Μήπως αυτά αρχίζουν πρώτον να σας δημιουργούν απορροές, δεύτερον η χαλαρότητα, το ότι έχουμε πάρει την έγκριση, το είπε ο κ. Σιδηχάκης. Αν πήρατε την έγκριση, που την πήρατε, με ένα εμφατικό τρόπο, τι δουλειά είχατε να πάτε στις δεύτερες εκλογές, λέτε για καθαρή αυτοδυναμία. Λέει ο κ. Σιδηχάκης, τώρα να τους τιμωρήσετε, ούτε αυτό τους έφτανε. Καταρχάς, ως προς το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, εμείς εξ αρχής είχαμε πει ότι πιστεύουμε στο σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής. Η απλή αναλογική που έφερε ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα σύστημα το οποίο δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από ό,τι λύνει. Οπότε εμείς θέλουμε με την καθαρή εντολή που πήραμε και την πρωτιά που μας έδωσε ο ελληνικός λαός να οδηγηθούμε στις δεύτερες εκλογές, όπου εμάς ο στόχος που είχε θέσει εξ αρχής ο Πρωθυπουργός ήταν η αυτοδυναμία. Επομένως, είναι κλοπή η εντολή... 50 έδρες. Που κοιτάξτε, να δείτε, κοιτάξτε να δείτε. Είναι κλοπή. Εγώ πιστεύω. Εκβιάζεται. Για να απαντήσω, μισό λεπτό. Μου θέσατε ένα ερώτημα, να απαντήσω. Εγώ πιστεύω ότι τα εκλογικά συστήματα δεν πρέπει μόνο να υπηρετούν την αναλογικότητα, αλλά πρέπει να υπηρετούν και την κυβερνησιμότητα. Για να μπορούν. Με κλεμμένες ψήφους. Ναι, με κλεμμένες έδρες. Αυτό που γίνεται είναι ότι εξορροπούν ανάμεσα στην αναλογικότητα και την κυβερνησιμότητα. Και υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που έχουν συστήματα ενισχυμένης αναλογικής. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ απευθύνομαι στον ελληνικό λαό και που μας παρακολουθεί και στους τηλεθέτες που μας παρακολουθούν. Φαντάζεστε σήμερα μετά από τόσες κρίσεις που βιώσαμε την προηγούμενη τετραετία να έπρεπε τρεις ή τέσσερις διαφορετικοί πρόεδροι κομμάτων να συνεννοηθούν για να αντιμετωπίσουν, ας πούμε, την υβριδική επίθεση στον Εύρο του Ερντογάν ή για να αντιμετωπίσουν την υγειονομική κρίση. Είναι επομένως... καθαρό. Αυτή την εντολή ζήτησε να είναι πρώτος, είπε, ισχυρή εντολή και πάω σε εκλογές. Δεν είπε με το άλλο σύστημα. Εγώ ρωτώ όμως, μήπως εδώ παγιδευτείτε πολύ χαλαρά, πάμε περίπατο είναι... επειδή έχει κριθεί ουσιαστικά η κυβέρνηση με έναν τρόπο στις εκλογές, απόλυτο εμφατικό τρόπο, και πάτε χαλαρά. Μακριά από εμάς ο εφησυχασμός είναι ο χειρότερος σύμμαχος. Πρέπει όλα τα στελέχη της παράταξης να ξεχυθούμε σε ολόκληρη την Ελλάδα για να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε τον κόσμο να ψηφίσει στις δεύτερες εκλογές, γιατί οι κάλπες που θα στηθούν στις 25 του Ιουνίου θα είναι άδειες κάλπες. Mm-hmm. Στο χέρι μας είναι να τις γεμίσουμε πάλι με ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί αυτοδυναμία θέλετε. Βεβαίως θα εξαρτηθεί και με τον αριθμό των κομμάτων εκτός Βουλής, αλλά θέλετε σχηματιοποιημένα, το λέω περίπου στο 38%. Σωστά. Με την ενισχυμένη αναλογική. Δεν είναι υπογεγραμμένο ότι θα πάρετε 38%. Επομένως το 40% που πήραμε τώρα δεν είναι ένα ποσοστό εφησυχασμού για τις δεύτερες εκλογές. Σε καμία περίπτωση. Μάλιστα. Λοιπόν. Μισό λεπτό, Μανώλη. Εάν στις δεύτερες εκλογές, παρά τα όσα λέτε, για X λόγους, που δεν φαίνεται, να είμαι σαφής, αλλά οφείλω να το κάνω σενάριο, δεν έχετε αυτοδυναμία. Θα πάμε και σε τρίτες κάλπες ή τότε θα συζητήσετε μία κυβέρνηση συνεργασίας με ένα κόμμα με μικρότερη δύναμη. Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο ο Πρωθυπουργός το έχει ξεκαθαρίσει, ότι και εξάλλου και από τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο κύριος Ανδρουλάκης και τα υπόλοιπα κόμματα ξεκαθαρίζουν ότι θα κυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Εμάς ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος και νομίζω ότι θα τον επιτύχουμε κιόλας. Δεν φαίνεται καθαρά... δηλαδή να υπάρχει ένα. Καλά, προφανώς δεν φαίνεται, αλλά επειδή είπατε κι εσείς ότι η κάλπη έχει μηδενικό αριθμό ψηφοδελτίων για τις επόμενες εκλογές. Μα έτσι αλλιώς ο κ. Μητσοτάκης χθες το βράδυ είπε ότι ο λαός μίλησε και ζήτησε αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Είναι πάντως ένα ερώτημα τι θα γίνει στο ενδεχόμενο που δεν υπάρχει. Ο ίδιος ο λαός θα αξιολογήσει την προσπάθεια αλληλασίας που θα κάνει η Νέα Δημοκρατία και θα είναι αυτή τη φορά τιμωρητικός ο λαός απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Θα το δούμε αυτό. Ξεκαθάρισε το τοπίο απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ και θα το ξεκαθαρίσει στις δεύτερες εκλογές και απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Θα το δούμε στις 25 Ιουνίου γιατί τα ίδια λέγατε το προηγούμενο. Βέβαια. Υπάρχει τέτοια διάθεση. Είναι αρκετό το διάστημα για να τιμωρείς. Τι μπορεί να αλλάξει μέσα σε ένα μήνα. Υπήρχε ένας κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ που έφυγε και πήγε προς τη Νέα Δημοκρατία γιατί ακριβώς, ειδικά την τελευταία εβδομάδα, φαινότανε καθαρά ότι ήταν διάσταση λόγων και πράξεων. Ανάμεσα δηλαδή σε αυτά τα οποία έλεγε και σε αυτά πραγματικά που πίστευε. Άλλωστε τα όσα είπε ο κύριος Κατρούγκαλος για τη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών ήταν καθοριστικό. Τώρα λοιπόν δεν έχει διάθεση να τον κοροϊδέψει και κανένας άλλος. Και δεν μπορεί τη μία η λαϊκή ψήφος να λέει αυτό και την άλλη να εκβιάζεται με το πόνους των 50 εδρών. Δηλαδή με το καλυμμένα με το 25% θα πάρει 20 έδρες και κάθε μία ποσοστιαία μονάδα επιπλέον 2 έδρες. Εντάξει, από τις κλεμμένες. Είναι όμως εκλογικός νόμος που έχει ψηφιστεί να πούμε. Καμία αντίρρηση. Δεν το κάνει καμία στον αέρα αυθαίρετος. Αλλά δεν σημαίνει ότι νομιμοποιείται στη συνείδηση του λαού. Μάλιστα. Διότι έγιναν εχθές οι εκλογές και αποτυπώθηκε το εκλογικό αποτέλεσμα με βάση τη θέληση του λαού. Κύριε Κεφαλογιάννη, να βάλω και κάτι ακόμη στο τραπέζι, γιατί είστε ένας νέος πολιτικός, νέος άνθρωπος και σωστά το είπε ο Μανώλης. Είναι και μεγάλη επιτυχία να έχετε 22.000 φτάνετε πια σταυρούς. Το λέω γιατί έχετε μια αύξηση ακόμα στο Ηράκλειο 12.000 σταυρούς και φαίνεται ότι είστε εσείς και ο κύριος Σανετάκης κατά το μάλλον ήταν η μεγάλη ωφελημένη, διότι ο υφυπουργός, ο κύριος Αυγενάκης, ο οποίος είναι πρώτος, εμφατικά είναι πρώτος, πρέπει να το πούμε αυτό, με 24.740 πάντως δεν έχει από αυτή την αύξηση των ψήφων της Νέας Δημοκρατίας καμία αύξηση μέχρι στιγμής. Ρωτώ λοιπόν, ως νέος άνθρωπος, ευθέως, μπορεί να αισθανθεί ο ψηφοφόρος, το τροποποιώ από αυτό που είπε ο κύριος Συντιχάκης, σε αυτή τη δεύτερη κάλπη να έχει τρομάξει από το 41% με σύστημα απλής αναλογικής, δηλαδή να σκεφτεί ότι εδώ ο Μητσοτάκης δεν πήρε μόνο αυτό που ήθελε, πήρε πολύ παραπάνω από αυτό που είχε ανάγκη για να διαχειριστεί, άρα τώρα πρέπει να τον φρενάρω. Αυτό έχει περάσει από το μυαλό σας? Κοιτάξτε, σας είπα και προηγουμένως ότι θεωρώ ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας είναι στρατηγική, γιατί έχουν διαμορφωθεί κοινωνικοί συσχετισμοί που την οδήγησαν σε μια τέτοια νίκη. Οπότε η ατζέντα που θέσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα εγκρίθηκε και φαίνεται ότι έχει υποστηρικτές μέσα στην κοινωνία. Οπότε εκτιμώ ότι τα ποσοστά θα είναι μεγαλύτερα στις δεύτερες εκλογές και στη δεύτερη κάλπη. Αυτό που λέει ο Γιώργος έχει μια τεράστια βάση με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή μπαίνουν στην άκρη και οι προσωποκεντρικοί ψήφοι. Μπορεί κάποιος αυτή τη στιγμή να σκεφτεί ότι εγώ έκανα το χρέος μου και θα κινηθώ περισσότερο πολιτικά. Γνωρίζουμε ότι οι Έλληνες εξακολουθούμε να ψηφίζουμε με δύο διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με το τι καλούμαστε να κάνουμε μπροστά στην κάλπη. Άρα αυτό είναι ένα ζήτημα και ένα ζήτημα που θα μπορούσε να είναι μια παγίδα που δημιουργεί η ίδια η Νέα Δημοκρατία στον εαυτό της. Γι' αυτό πρέπει να σηκώσουμε όλοι οι υποψήφοι και όλοι οι εκλεγμένοι μανίκια από αύριο και να πάμε να ζητήσουμε ψηφοδέλτια για την παράταξη. Και εξάλλου ο υποψήφιος ή ο εκλεγμένος είναι πάντα η πρώτη επιλογή μετά το ψηφοδέλτιο. Άρα όλοι πρέπει να δώσουμε τη μάχη του ψηφοδελτίου για τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Και λοιπόν, στην Κρήτη. Κύριε Κεφαλογιάννη, χρειάζεται η χώρα εκτός από μια πανίσχυρη, γιατί εδώ πάτε για μια πανίσχυρη κυβέρνηση, και μια ισχυρή αντιπολίτευση με τις διακριτές της. Αξιωματική, ελάσσονα, λιγότερο, αλλά πάντως αντιπολίτευση. Διότι αν πάμε εδώ σε ένα σύστημα, ένα κόμμα τα έχει πάρει όλα, μισό κόμμα ασκεί αξιωματική αντιπολίτευση και ελάσσονα και ένα κόμμα συνεχώς συνεπή αντιπολίτευση, υπάρχει ή δεν υπάρχει, και σας ρωτώ τώρα ως νέο άνθρωπο, ένα θέμα για την ίδια τη λειτουργία του πολιτεύματος? Προφανώς και στη δημοκρατία χρειάζεται η αντιπολίτευση. Απλώς πρέπει η αντιπολίτευση να είναι μια υγιή αντιπολίτευση, δηλαδή να ασκεί κριτική εκεί που πρέπει και σε άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική, με τα εθνικά θέματα, να υπάρχει μια κοινή συνισταμένη και μια κοινή περιπατησιά. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα στίχημα του πολιτικού συστήματος. Όπως ορίμασε η κοινωνία και κατήργησε στην πράξη τα πράσινα και τα μπλε καφενεία, έτσι να ορίμασε και το πολιτικό έχει σύστημα δίκιο. Και να βρει μια κοινή περπατησιά στα μεγάλα ζητήματα. Ο κύριος Κεφαλογιάννης έχει δίκιο. Γιατί αποτυπώνει τη στρατηγική όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά συνολικά του πολιτικού συστήματος. Δηλαδή, τι,
είναι τα μέτρα για το Ταμείο Ανάκαμψης που θα περάσουν διαπυρός και σιδήρου, έχει την ανοχή και τη στήριξη από τα άλλα κόμματα και είναι και η Συμφωνία του Αιγαίου, οι πρέσπες του Αιγαίου, που πρέπει πάση θυσία και άμεσα να προχωρήσουν σε αυτή τη συμφωνία, είτε πάει στη Χάγη, είτε καθίσουν στο τραπέζι διαπραγμάτευσης σε διμερείς συναντήσεις κτλ. Με την επιδιαιτησία των Αμερικανών, που αυτό θα σημάνει φαλκίδευση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Αυτό το υψηλό ποσοστό και αυτή διαφορά του έχει την ανοχή των άλλων κομμάτων. Και σε κομβικά θέματα εξωτερικής πολιτικής να λειτουργήσει με μεγαλύτερη άνεση. Μα ζητάει ισχυρή εντολή 180-190 ευρώ μέσα στη Βουλή για να περάσει αυτά τα μέτρα. Παράλληλα να έχει την ανοχή αυτών των κομμάτων, να έχει εξωθεσμικούς παράγοντες ανοχή, όπως είναι ο Αμερικάνικος παράγοντας, η Αμερικάνικη πρεσβεία. Γι' αυτό και λέμε ότι ο μόνος παράγοντας ισχυρής λαϊκής αντιπολίτευσης που θα τους κοντράρει όλους είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αυτό λοιπόν θα βρεθεί στο επίκεντρο των επόμενων χρόνων στη χώρα μας μέσα από τους λαϊκούς ανθρώπους. Μάλιστα. Λοιπόν. Ο τόπος λοιπόν χρειάζεται υγιή αντιπολίτευση και όχι μια αντιπολίτευση εθνικού σαμποτάζ. Για να σας απαντήσω. Και με αυτό στο... πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε 20 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, είναι η επόμενη μέρα των εκλογών, αντιλαμβανόμαστε και την κόπωση των εξαιρετικών καλεσμένων, αλλά και τη δική μας κόπωση, Γιώργο Σαχίνη, να το λέμε γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι η μεγάλη χαμένη αυτών των εκλογών, κύριοι, είναι οι δημοσιογράφοι που πάμε καπάκι σε εκλογές και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε και τις εκλογές τις αυτοδιοικητικές στο φθινόπωρο. Άρα αυτό είναι ένα ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση, οι εκλογές πάντα είναι γιορτή για την δημοκρατία. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Βαρδάκη. Θα σταθώ λίγο πάλι στην επόμενη μέρα, γιατί είπατε κάτι το οποίο το σχολιάζουν και το στυλιτεύουν λίγο οι τηλεθεατές στο κομμάτι. Θα πάμε με τον Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Θα κριθεί το πολιτικό μέλλον του Αλέξη Τσίπρα από το αποτέλεσμα που θα προκύψει στις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Δηλαδή, αν μειωθεί η ψαλίδα, αν αλλάξουν τα πολιτικά, οι πολιτικές ισορροπίες, αν αλλάξει η κατανομή των εδρών, είναι αυτό μία σανίδα σωτηρίας για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ? Μπορώ να διατυπώσω την προσωπική μου άποψη. Δεν ξέρω ότι, γιατί, ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα, πιστεύω, δημοκρατικό. Όλα αυτά τα ζητήματα μπαίνουν στα όργανα και αξιολογούνται, αξιοποιούνται και βγαίνει ένα αποτέλεσμα. Είμαι σίγουρος ότι το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών θα είναι πολύ καλύτερο για το ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, όπου και αν έχουν τα πράγματα, επαναλαμβάνω. Επειδή ξέρω... Ένα πολύ καλύτερο ποσοστό ποιο είναι, ας πούμε, για τον Σοκράτη τον Βαρδάκη? Μην διακινδυνεύσω ποσοστά. Όχι, αλλά δεν πιστεύω, θέλω να πείτε ποσοστό. Πιστεύω τι είναι αυτό που θα μπορούσε να είναι καλύτερο από το μέγεθος από της ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Θα είναι καλύτερο από το χθεσινό. Και θα δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε παρακάτω. Σίγουρα δεν θα είναι ένα αποτέλεσμα που θα ρυθμίσει τα πολιτικά δεδομένα στη χώρα, όσον αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας, εννοώ, νομίζω ότι έχει κριθεί το αποτέλεσμα σε αυτό το επίπεδο. Για να είμαστε ειλικρινείς. Πιστεύω όμως ότι θα είναι ένα πολύ καλύτερο ποσοστό για το ΣΥΡΙΖΑ και να μας δώσει τη δυνατότητα να ακολουθήσουμε ένα δρόμο διορθώνοντας τα λάθη μας, να γίνουμε καλύτεροι από τα λάθη μας. Όμως, επειδή ξέρω, επαναλαμβάνω, την ανθρωπογεωγραφία του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ο μοναδικός που μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στην κέντρο-αριστερά στη χώρα, είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Η αλήθεια είναι ότι είστε ένα προσωποκεντρικό κόμμα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι και με αυτή την ήττα ο Αλέξης Τσίπρας έχει έναν αέρα μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένας άνθρωπος που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τον πήρε από το 3% και τον έκανε κυβέρνηση. Γι' αυτό οφείλουμε να τα υπογραμμίζουμε αυτά. Γι' αυτό και με ενοχλεί ένα πράγμα, κύριε Δασκαλάκη. Γι' αυτό προσπάθησα και να σας αναπτύξω το τι έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον Αλέξη τον Τσίπρα. Όμως, και αυτό που λέτε, πήρε ένα κόμμα από το 3%, το πήγε σε λίγο σύντομο χρονικό διάστημα εκεί που το πήγε και νομίζω ότι διαδραμάτισε και ένα θετικό ρόλο την τετραετία που κυβερνήσαμε. Τώρα, μένει να δούμε γιατί σε μια χώρα που κυριαρχεί η ακρίβεια, η εσχροκέρδεια, η διαφθορά, δεν είναι δυνατόν τώρα, κύριε Δασκαλάκη, να μην συζητείτε από κανένα κόμμα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που χρωστά 400 εκατομμύρια. Σαν κόμμα. Και όταν ένα κόμμα δεν μπορεί να διαχειριστεί τα δικά του οικονομικά,
θα έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί άλλα μεγαλύτερα ζητήματα. Άλλα, ας, και επιτρέψτε μου να πω και ένα άλλο, γιατί έχουμε μείνει, το Πασόκ έχει μείνει στο απειρόβλητο. Εγώ είμαι σίγουρος ότι μετά τις υποκλοπές, εάν ο κύριος Ανδρουλάκης σήκωνε τους τόνους, που δεν τους σήκωσε, τους λόγους, θα τους δούμε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο αυτό που λέμε ότι οι υποκλοπές είναι ένα θέμα δημοκρατίας. Στυλιτεύτηκε από όλη την Ευρώπη. Έκανε δηλαδή ο κύριος Ανδρουλάκης δώρο αυτή τη μεγάλη νίκη ή βοήθησε σε αυτή τη μεγάλη νίκη του Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, εγώ λέω σημεία που μπορεί να τα αξιολογήσει ο καθένας. Mm-hmm. Δεν μπορεί να στυλιτευθεί. Βεβαίως, η προσωπική σας άποψη. Τα θέματα δημοκρατίας που αφορούσαν τις υποκλοπές από τη μισή Ευρώπη και στην Ελλάδα να υπάρχει σιγή ηχθείος από αυτούς παρακολουθούνται. Και δέστε τι έγινε στο τελευταίο debate. Να τα λέμε όλα. Ο Τσίπρας ρώτησε τον κύριο Μητσοτάκη, αφού ο κύριος Ανδρουλάκης δεν ήταν κατάσκοπος, δεν ήταν επικίνδυνος στη χώρα, γιατί το παρακολουθούσατε? Δεν απήντησε. Και βέβαια, ποτέ δεν ρωτήθηκε γιατί η κυρία Βλάχου, η εισαγγελέα που έδωσε την εντολή παρακολούθηση του Ανδρουλάκη, που στην ουσία δεν έπρεπε, αφού δεν ήταν κατάσκοπος, αυτό δεν μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης, mm-hmm. μετά από καιρό, γιατί δεν το σήκωσε το Πασόκ αυτό το θέμα? Ένα ερώτημα τίθεται. Πάντως, γιατί δεν το σήκωσε? Και μην μου πείτε τώρα ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πήγε στον Αριοπάγο ή έκανε μηνυτήριες αναφορές κλπ. Δέστε στην προεκλογική εκστρατεία του κυρίου Ανδρουλάκη, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Δεν μπορούμε τώρα να λέμε ο κακός ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κακός. Εγώ δεν είδα από το Πασόκ το τελευταίο διάστημα να ορθώσει ανάστημα για αυτά που σας είπα προηγουμένως. Για τις υποκλοπές, την σκορκέρδεια, την ακρίβεια. Είδατε τι ενοχλεί το Πασόκ? Ο Κατρούγκαλος, οι δηλώσεις Κατρούγκαλου και οι δηλώσεις Τσακαλώτου. Με συγχωρείτε, αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Μάλιστα. Ο Κατρούγκαλος, τελειώνω με αυτό. Ο Κατρούγκαλος ένα λάθος έκανε και είναι εκτός. Εκτός ψηφοδελτίων, δεν εκλέγει και βουλευτής. Ο Καραμαλής, που είναι υπεύθυνος για την τραγωδία των Τεμπών, σάρωσε. Μάλιστα. Ακούσατε κάποιον, κάποιον να το σχολιάσει? Σχολιάζουμε τον Κατρούγκαλο. Σε όλα τα πάνελ σχολιάζεται από το Πασόκ. Επιδοκιμάστηκε από το σεραϊκό λαό, τώρα τι θα κάνουμε δηλαδή? Ακριβώς κύριε Σεχή. Δεν το λέω γι' αυτό. Ο λαός αποφασίζει. Αλλά λέω, τα υπόλοιπα κόμματα ασχολούνται με τις δηλώσεις του Κατρούγκαλου, ασχολούνται με τις δηλώσεις Τσακαλώτου. Δηλαδή θέματα που αφορούν το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Βαρδάκη. Ίσονο σημασία. Κύριε Βαρδάκη. Και δεν ασχολείται κανείς να ορθώσει το ανάστημά του. Μάλιστα. Για τις σκοκέρδια, την ακρίβεια. Εσείς τις το είπατε με εύληπτο καθαρό τρόπο στον ελληνικό λαό, γιατί σας ακούω τόση ώρα και το λέτε. Ότι ο Αλέξης Τσίπρας κτλ. Μάλιστα. Σας το επαναφέρω. Από το 2019 με 31% πήρε μία εντολή, είπε ότι κατάλαβα τι γίνεται. Και θα αλλάξω και το κόμμα και τα πάντα της κεντροαριστεράς που λέτε. Γιατί το ΚΚΕ έχει συγκεκριμένη άποψη περί κεντροαριστεράς. Το μόνο. Αλλά με αυτούς τους όρους που συζητάμε. Είδατε εσείς να τα αλλάζει το κόμμα, να έχει απεύθυνση στην κοινωνία, σας το επαναλαμβάνω. Ή κάνατε το κοινό λεγόμενο πόρτα, και... ποιος μπαίνει, ακούστε με λίγο, ποιος δεν μπαίνει, και μετά αναλωθήκατε. Ενώ η Νέα Δημοκρατία διαφωνεί ή συμφωνεί μαζί της, ο ελληνικός λαός με συντηρητική πλειοψηφία έδειξε να συμφωνεί μαζί της, είχε μία αφήγηση. Για την οικονομία, για την ακρίβεια, για την ενέργεια, για το αύριο. Εσείς ποια ακριβώς αφήγηση έχετε? Για την ακρίβεια λέγατε 1, 2, 3 συνθήματα, αλλά δεν ήταν στο μείζον. Να σου το πω και για τις παρακολουθήσεις που λέτε. Περισσότερο ντόρο κάνατε εσείς από το Πασόκ. Είχε λόγο το Πασόκ να κάνει ντόρο όταν το είχατε κάνει μονοθεματικά? Και διαφήμιση κάνατε στον πρόεδρό του και μιλούσε για τα άλλα. Ναι, αλλά αφορούσε τον κύριο Ανδρουλάκη, όχι τον Τσίπρα. Ναι, ωραία, μιλάγατε εσείς γι' αυτό, μιλούσε για τα άλλα το Πασόκ. Άρα κάτι δεν πήγαινε καλά. Ή εκμεταλλευόταν τον χώρο που του δίνατε. Θέλετε να μου πείτε τώρα ότι ο κύριος Ανδρουλάκη δεν τον ενδιαφέρει. Θέλετε να μου πείτε τώρα ότι τον κύριο Ανδρουλάκη δεν τον ενδιέφερε γιατί τον παρακολουθούσαν? Εσείς κύριε Σαχίνη, αν είσαστε, είμαι σίγουρος ότι θα είχατε βγει, να το πω απλά και κατανοητά, σε κεραμίδια. Στα κεραμίδια θα είχατε βγει. Εάν υπήρχε τέτοιο θέμα. Αλλά, κάνατε εσείς για τον Ανδρουλάκη. Να σας απαντήσω, κύριε. Ναι, αυτό λοιπόν, λέω. Δεν διερωτάστε λοιπόν. Και του κάνατε και διαφήμιση. Ας πούμε, του κάνατε την καλύτερη διαφήμιση. Και να απαντήσω στο άλλο ερώτημα. Με σαφήνεια. Δεν είναι τέτοια τα πράγματα. Με σαφήνεια. Απαντήστε με τα κύριε Βαρδάκη. Ολοκληρώστε, κύριε Βαρδάκη. Εγώ λέω, ακόμα ούτε στο debate απήντησε ο κύριος, και εδώ δεν μπορεί να το κρύψει κανείς. Άλλο ότι πήγε στον Άριο Πάγο ή ότι έκανε δύο κινήσεις που σάμασε. Και απαντήσω όμως το ερώτημα. Ολοκληρώστε πολύ γρήγορα. Κύριε Σαχίνη, σε όλους τους τόνους είπαμε και τεκμηριώσαμε τη θέση τη δική μας όσον αφορά και την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια, αλλά και την διαπλοκή και τη διαφορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πάτσιδες.
Πρώτον. Δεύτερον, για την ακρίβεια είχαμε πει, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και είχαμε τεκμηριώσει και τους πόρους που θα μείωναν, θα ήταν αιτία να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ στα ίδια. Ωραία, κύριε το Κατρούγκαλο και υπερασπίστηκε την αύξηση του ΦΠΑ. Κύριε το Κατρούγκαλο και έκανε τη ζημιά. Τι να καταλάβει ο Έλληνας τότε μετά. Εκεί μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Μα δεν είναι προσωπικό για σας, κύριε Μαρδάκη. Το καταλαβαίνετε. Να τεθεί ο Κατρούγκαλο εκτός. Είπε αυτό που δεν λέει επίσημα ο ΣΥΡΙΖΑ, την κρυφή ατζέντα. Εσείς θεωρείτε δηλαδή ότι. Α, τώρα κι εσείς κύριε Σιτιχάκη πάτε γυρεύοντας. Αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία το εστερνίζεστε κρυφή ατζέντα. Άρα καλά σας λέει ο κύριος Βαρδάκης. Με συγχωρείτε. Ότι ο αντίπαλος σας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Με συγχωρείτε, ο Κατρούγκαλος δεν είναι δευτεράντζα. Είναι πρωτοκλασάτος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει τώρα. Κρυφή ατζέντα το λέει η Νέα Δημοκρατία. Αν είχατε διαβάσει όμως. Απαντήσω ένα δευτερόλεπτο και τελειώνω. Αν είχατε διαβάσει κύριε Σιτιχάκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, θα δείτε τι ακριβώς προβλέπει για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, το αν βγει ο κύριος Σιτιχάκης ή αν κύριος Βαρδάκης είχε κάνει μια δήλωση, δεν νομίζω να είναι μείζονος σημασίας. Τα ίδια με τη Νέα Δημοκρατία, είπε ο κύριος Σιτιχάκης, κύριε Βαρδάκη. Αν καταλάβατε. Ότι έχετε κρυφή ατζέντα. Άρα, ισχύει αυτό που είπα στον πρόλογο μου, ότι χαστούκιζαν και τα τρία κόμματα και τα δύο κόμματα, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, το ΣΥΡΙΖΑ, πρωί μεσημέρι βράδυ. Μου επιτρέπει να χαίρετε. Μαζί σας, κύριε Βαρδάκη, λύστε μου την απορία. Τότε γιατί στον ελληνικό λαό είχατε φάει τα λυσακά σας να συνεργαστείτε με αυτό το ΠΑΣΟΚ και με αυτό το ΚΚΕ. Γιατί το μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Το ΚΚΕ λέει δεν θέλω κανένα. Εσείς γιατί δεν είπατε ότι εγώ είμαι η δύναμη ισχύος ελληνική λαό. Μόνο παρακαλάγατε το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ. Για εξηγήστε το μας. Γιατί ατρελαθούμε εδώ. Αυτούς που εγκαλείτε θέλετε να συνεργαστείτε. Σε όλα υπάρχει απάντηση. Ξεχνάτε τι είχε πει ο Αλέξος Τσίπρας. Ότι ακόμα και η αυτοδύναμη κυβέρνηση, σεβόμενος την απλή αναλογική, και να μην μας λέει ο κύριος Σιτιχάκης ότι εργαλειοποιήσαμε, δηλαδή εμείς φέραμε την απλή αναλογική την εργαλειοποιήσαμε. Είχε πει δεν το είπε. Μετά είπε ότι το υπάρχουν σύστημα πάει για κλοπή ανδρών. Είχε πει ο Αλέξος Τσίπρας, ακόμα και η αυτοδύναμη κυβέρνηση αν παίρναμε, εμείς θα ζητούσαμε μια κυβέρνηση συνεργασίας, γιατί πιστεύουμε για στην απλή αναλογική. Πιστεύουμε ότι ισχυρές κυβερνήσεις είναι οι κυβερνήσεις συνεργασίας. Για τις υποκλοπές που παρακολουθούνταν το 2016, δεν είναι τυχαίο ότι 24 χώρες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή κυβερνούνται με κυβερνήσεις. Λοιπόν, εσείς που θέλατε τη συνεργασία με το ΚΚΕ, μπορείτε να μου πείτε που παρακολουθούνταν το ΚΚΕ, η έδρα της Κεντρικής Επιτροπής από το 2016 επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και επί Νέας Δημοκρατίας, τι κάνατε όταν κατέθετε το ΚΚΕ τις προτάσεις νόμου στη Βουλή για πάψη πληστηριασμών, για κατάργηση του ΦΠΑ, για επαναφορά 13ης-14ης σύνταξης και των μισθών. Τι κάνατε και ζητάτε από την άλλη συνεργασία με το ΚΚΕ. Είσαστε το θύμα του εαυτού σας. Ωραία. Ακούστε τώρα το θύμα του εαυτού σας. Ακούστε. Και δεν είναι ώρα για τσακωσμούς, αλλά ακούστε τώρα. Ακούστε μια παραπληροφόρηση ή ένα λαϊκισμό που δεν το έχει το ΚΚΕ, ούτε ο κύριος Σιτιχάκης, αλλά σου ξεφεύγουν κάποια πράγματα. Ναι. Είπε για τη 14η σύνταξη. Τους ακούσατε ποτέ να πούνε, και επαναλαμβάνω κύριε Σιτιχάκη, γιατί ήμουν εισηγητής του νομοσχεδίου, νόμος 46-11, άρθρο 120, 13η σύνταξη. Και αντί να λέτε ότι αυτό το νόμο, γιατί ένας νόμος κύριε Δασκαλά, κύριε Σαχίνη, καταργείται, ένας νόμος δεν ισχύει όταν καταργηθεί. Αντί να λένε λοιπόν ότι τη 13η σύνταξη την κατήρησε ο Μητσοτάκης, παρόλο που την ψήφισε, αναφέρουν γιατί δεν επαναφέραμε τη 14η. Έλεος. Γιατί δεν επαναφέρατε. Έλεος. Δεν είπατε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Εμείς είμαστε κυβέρνηση. Δεν είπε. Τη φέραμε το 19 κύριε Σιτιχάκη. Δεν λέτε. Αδιάβαστο. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Δεν λέτε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Στο συμβόλαιο με το λαό λοιπόν, θα την επανέφεραν. Αυτό έλεγε. Όχι μόνο αυτό. Δεν καταλάβατε. Σας μιλάω για το πρόγραμμά σας. Το 19 κύριε Σιτιχάκη. Νόμος 46-11. Γκουγκλάρετε τώρα. Τι. Άρθρο 120, 14η σύνταξη. Νόμος κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, την κατήρησε. Ήταν ο πρώτος νόμος που κατήρησε. Βλέπει μόνο ΣΥΡΙΖΑ το ΚΚΕ τελικά. Για όνομα. Κύριε Βαρδάκη, για όνομα. Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριος Βαβακάς θέλει να πει κάτι πάνω σε αυτό. Ναι, κύριε Βαβακά. Κοίταξε, δεν μπορεί να το κατηγορήσει το ΚΚΕ κανείς γιατί. Κύριε Βαρδάκη. Να ακούσουμε και τον κύριο Βαβακά. Ορίστε, τι είπατε. Είπα ότι το ΚΚΕ δεν μπορεί να το κατηγορήσει κανείς. Έχει το πρόγραμμά του, έχει σε συγκεκριμένη θέση και άποψη, τη διατυπώνει. Μα εδώ σας λέει ότι είστε τάτσι μίτσι κότσι με τη Νέα Δημοκρατία. Το αιτιολογώ, λοιπόν. Αυτό σας λέει. Το αιτιολογώ, και δεν του απαντάτε ότι το 89 κάνανε κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Ντρέπεστε να τα πείτε. Από το στόμα μου το πήρατε. Αυτό θα έλεγα ότι εμείς δεν κυβερνήσαμε τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά ήταν. Σόκοσα το έλεγε. Να το έλεγε γιατί το έζησε. Όχι, είναι πραγματικό. Μπορώ να δώσω και απευθείας απάντηση. Δεν υπάρχει. Βγάζουμε τα συμπεράσματά μας.
Τώρα σας έδω, τα σας έδωσα την ατάκα για να πάμε σε άλλη αντιπαράθεση. Ακριβώς. Ναι, κύριε Παπακά. Απλώς να πω δύο πράγματα. Κύριε Βαρδάκη, Σοκράτη, όλη την περίοδο που πέρασε παρακολουθούσατε, λέει, το ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ ήταν βασική ατζέντα σε όλη την περίοδο κάτι για το οποίο κατηγορήθηκε το θέμα των υποκλοπών. Και ο πρόεδρός μας για το ΠΑΣΟΚ έκανε θεσμικά ότι ήταν δυνατόν για αυτή την υπόθεση. Θεσμικά. Και εδώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ήταν πρωτεύων στην ατζέντα. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, και πάλι πιστεύω ότι δεν παρακολουθούσατε. Στην ατζέντα μας ήταν συνεχώς η ακρίβεια, συνεχώς η προστασία της πρώτης κατοικίας, τα φανς, ήταν η προστασία των εργαζομένων, έτσι, ήταν η απευθείας αναθέσεις, ήταν οι διορισμοί των μετακλητών και ένα σωρά άλλα πράγματα, τα οποία τα λέγαμε συνεχώς, από την πρώτη μέρα, συνεπόστατα. Μα λοιπόν γιατί έπρεπε να συγκυβερνήσουμε. Δεν ξέρω... Δεν ξέρω λοιπόν πώς εσείς δεν τα ακούγατε. Αφού λέγαμε τα ίδια πράγματα. Αδελφοί σας. Ήταν στην ατζέντα μας καθημερινά και από τον αρχηγό και από όλους εμάς. Και σε πόσα πάνε ότι ήμασταν μαζί και λέγαμε αυτά τα πράγματα. Κοιτάξτε, η συγκυβέρνηση μπορεί να. Δεν το αφήσω το εγώ. Μπορεί να γίνει και αλλιώς, κύριε Παπακά. Δεν το αφήσω το κύριε Παπακά. Για όλε τι εκλογέ. Μπορεί να καταπάσει του υποψηφίου. Απλά ότι είπα ότι βάλατε ψηλά στην ατζέντα, όχι εσείς προσωπικά, το ΠΑΣΟΚ. Τον Κατρούγκαλο, τον Τσακαλώτο, γιατί είπε ο Τσακαλώτος για το τοπικό νόμισμα, αλλά δεν το αιτιολογήσαμε, γιατί ο Κατρούγκαλος είπε αυτό που είπε και έπαθε αυτά που έπαθε. Μου, δηλαδή είναι δυνατόν να πούμε για τον Κατρούγκαλο όταν πέντε μέρες πριν κάνει αυτές τις δηλώσεις και βλέπουμε μετά το 60% των ελευθέρων των μικροεπιχειρηματιών να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Είναι δυνατόν να μην το πούμε. Να δεν το... επηρέασε. Να το πείτε, αλλά είναι. Και ήταν λάθος. Δεν ξέρουμε. Εσείς ξέρετε. Λοιπόν, είναι άλλα θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Κύριε Κεφαλογέννη, ωραία αισθάνεστε, έτσι. Ωραία ατμόσφαιρα. Χαλαρά. Δεν ασχολούμαι με τα. Τα δικά του, εντάξει, είναι. Εμείς έχουμε άλλη πολυκατοικία. Είναι αριστερή πολυκατοικία εδώ πέρα. Πρέπει να λύσουν τα δικά του ζητήματα. Εμείς κοιτάμε μπροστά να δώσουμε τις μάχες του αύριο και όχι τις μάχες του χθες. Κύριε Κεφαλογιάννη, ο ακάλυπτος ανάμεσα σε δύο πολυκατοικίες πολλές φορές δημιουργεί προβλήματα. Να το ξέρετε αυτό. Γιατί δεν λέτε ότι καμιά φορά και οι σεισμοί που γίνονται είναι τοπικοί. Πάντως σας έχει κολλήσει το θέμα με τους σεισμούς, κύριε Βαρδάκη. Λοιπόν, κύριε Κεφαλογιάννη, εγώ θέλω να επανέλθω. Γιατί μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα αρκετοί τηλεθεατές και το επαναφέρω αυτό. Επειδή πάμε σε μια νέα εκλογική διαδικασία, το είπατε κι εσείς και σωστά το είπατε ότι οι κάλπες είναι άδειες πάλι. Μήπως αυτό το θηριώδες ποσοστό που έχει σπάσει κάθε ιστορικό προηγούμενο τρομάξει κόσμο και το σκεφτεί διαφορετικά σε αυτή την κάλπη και τι πρέπει να πείτε στον κόσμο για να μην τρομάξει. Γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα. Πώς θα τον πείσετε ότι εδώ τώρα δεν θα είναι νου παικτής. Ό,τι θέλω κάνω και δεν ρωτώ. Γενικότερα, στις φιλελεύθερες δημοκρατίες και στα προηγμένα κράτη υπάρχουν πάντα ελεγκτικοί μηχανισμοί για να ελέγξουν οποιαδήποτε κυβέρνηση. Άρα, ένα υψηλό ποσοστό της κυβέρνησης δεν σημαίνει και ασυδοσία. Υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Από εκεί και πέρα, εμείς αυτό που ζητάμε είναι μια καθαρή εντολή διακυβέρνησης για να αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά προβλήματα του ελληνικού λαού, γιατί. Και αυτή η τετραετία που θα μας έρθει θα είναι μια τετραετία προκλήσεων. Mm-hmm. Και όσον αφορά τα εθνικά ζητήματα, βλέπουμε τώρα ότι και στην Τουρκία υπάρχουν αναταράξεις και αλλαγές. Και όσον αφορά την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, που είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, βιώνουμε τη μεγαλύτερη πληθωριστική κρίση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Οπότε ο στόχος ο δικός μας είναι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά στη ρίζα τους και να μπορέσουμε να βγάλουμε. Να σας θέσω ένα πρακτικό ζήτημα, γιατί θα είστε πλέον και από τους νέους βουλευτές στο Κοινοβούλιο. Η αντιπολίτευση σύστημη, μετά τη δημιουργία της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας και υδάτων, σας εγκάλεσε ως κυβέρνηση ότι πάτε σε ιδιωτικοποίηση το νερό. Η απάντηση της κυβέρνησης ήταν όχι, δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί αυτό το αγαθό. Τώρα. Που ενδέχεται να έχετε, όπως είπε ο κύριος Συνδικάκης, 180-185 βουλευτές. Τι σας εμποδίζει να το ιδιωτικοποιήσετε? Εμάς μας εμποδίζει ότι δεν πιστεύουμε στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Θεωρούμε ότι το νερό πρέπει να είναι δημόσιο. Άλλοι δώσανε τη δημόσια περιουσία στο Ταμείο για 99 χρόνια. Απλώς πρέπει να δούμε το δίκτυο. Απλώς πρέπει να δούμε το δίκτυο. Απλώς πρέπει να δούμε τα δίκτυα. Ήταν μια ισχυρή αντιπαράθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ αυτό το ζήτημα. Μόλι την αντιπολίτευση. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς
έχουμε θέσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και πιστεύουμε ότι με αυτό το πρόγραμμα και την επόμενη τετραετία η χώρα θα προχωρήσει μπροστά. Συνέπεια και σταθερότητα. Φιλελεύθερες πολιτικές, δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτός είναι ο στόχος. Η μεγαλύτερη κοινωνική πολιτική είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας. Εμάς η διαφορά μας με την αριστερά είναι ότι πιστεύουμε στη βάση μας ότι μέσα. Η διαφορά με την αριστερά μας είναι η εξής. Ιδεολογικά, εμείς προσπαθούμε να κατακτήσουμε την κοινωνική δικαιοσύνη μέσα από την ελευθερία. Αυτοί προσπαθούν μέσα από την κοινωνική δικαιοσύνη να κατακτήσουν την ελευθερία. Ιστορικά όμως, εμείς έχουμε δικαιωθεί. Αυτή είναι η διαφορά μας η πολιτική. Αυτό λοιπόν εμείς κάνουμε. Αυτό λοιπόν εμείς κάναμε αυτή την τετραετία και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Φανταστείτε μέσα από τις επενδύσεις που φέραμε στη χώρα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, να μπορέσουμε να κατακτήσουμε την κοινωνική δικαιοσύνη, βοηθώντας τους χαμηλόμισθους και τους χαμηλοσυνταξιούχους. Λοιπόν, τι θέσεις εργασίας. 300.000 αυξήθηκε τρεις φορές ο κατώτατος μισθός. Εμείς, οι κακοί νεοφιλελεύθεροι, αυξήσαμε τρεις φορές τον κατώτατο μισθό και τις συντάξεις. Όμως τελικά φέτος είχαμε μείωση των μισθών. Μείωση των μισθών. Φτάσαμε στο 100% το μόνο κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα 1500 έχει πέσει. Ο μέσος μισθός 40% έχει πέσει η αγοραστική δύναμη του Έλληνα εργαζόμενου. Και μιλάτε. Έχετε το. Έχετε το. Κάνετε μόνο περικοπές. 29 περικοπές κάνετε στην διακυβέρνησή σας. Αλλά έχετε δίκιο. Για την υγορία του ελληνικού λαού σας δίνει το δικαίωμα. Αυτή που κατήρισα το 8ωρο. Κύριε Βαρδάκη, αυτή που κατήρισα το 8ωρο. Ό,τι είπε το έκανε πράξη. Εσείς ό,τι είπατε δεν κάνατε τίποτα. Αυτό είναι αλήθεια. Εσείς ό,τι είπατε δεν κάνατε τίποτα. Αυτό είναι αλήθεια. Ότι είπε ο Μητσοτάκης το έκανε πράξη. Μισό λεπτό. Κατήρισα το 8ωρο και μιλάνε για κοινωνική δικαιοσύνη. Κύριε Βαρδάκη, ελάτε. Κύριε Βαμβακάκη, κύριε Βαρδάκη, και ξέρω τον κύριο Στυνικάκη γιατί έχει μια συγκεκριμένη άποψη ο χώρο. Η Νέα Δημοκρατία και ο κύριο Κεφαλογιάννη, γιατί πάμε και σε δεύτερε εκλογέ. Έχουν μια συγκεκριμένη αφήγηση και για τις επενδύσεις και για την οικονομική πολιτική. Καλή ή κακή, εκρήθηκε υπερκαλή από την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, αυτή είναι. Το ΚΚΕ απαντάει ότι όλα αυτά είναι προς όφελος των μεγάλων επενδυτικών ομίλων και ό,τι περισσέψει να πάει, αν πάει παρακάτω. Εσείς δηλαδή, τι διαφορετικό λέτε από τη Νέα Δημοκρατία ως ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, να σας πάω για παράδειγμα στις επενδύσεις που αφορούν τη λεγόμενη πράσινη ενέργεια. Μπαταρία λέει η Κρήτη Νέα Δημοκρατία, μπαταρία λέτε και εσείς οι δύο πολιτικοί σχηματισμοί. Γιατί λοιπόν να μην πάει στον original που είναι η Νέα Δημοκρατία και να πάει στο Πασό και στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ερώτημα είναι πολύ απλό. Εγώ σας λέω κύριε Σαχίνη, άλλη μια φορά. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Αυτή τη στιγμή η κοινωνία στενάζει, το καταλαβαίνετε. Λέει ο Κεφαλογιάννης, αυτά που είπε ο Μητσοτάκης το 19. Τώρα έχουν το πάνω χέρι γιατί η ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού είναι αυτή. Εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι αυτή τη στιγμή να αντιτάξουμε και το πρόγραμμά μας, αλλά και τη σκέψη μας και το τι μπορούμε να κάνουμε την επόμενη μέρα που αποτυπώνεται στο πρόγραμμά μας. Αλλά όταν ακούω τώρα τον κύριο Κεφαλογιάννη, ένα νέο βουλευτή, που μου λέει για 300.000 νέες θέσεις εργασίας, όταν από τις 300.000 νέες θέσεις εργασίας οι 200 είναι μειωμένης απασχόλησης, 4 ώρα και 2 ώρα, των 300 ευρώ, εγώ εκπλήσωμαι. Όταν, και το βλέπουμε στην κοινωνία, στην καθημερινότητα. Όταν βλέπουμε ότι μιλάει για κοινωνική δικαιοσύνη ο κ. Κεφαλογιάννης, όταν με νόμο, μετά από 103. Κύριε Κεφαλογιάννη, ξέρετε τι σημαίνει. Κύριε Βαρδάκη, μιλάμε όμως την επόμενη μέρα των εκλογών. Την επόμενη δεν μιλάμε μία μέρα πριν τις εκλογές. Την επόμενη, μα το επαναλαμβάνω τώρα. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Ναι, ένα λεπτό να τελειώσω. Όταν αυτή τη στιγμή. Ξέρετε τι σημαίνει απλήρωτη υπερορία, να σα πω εγώ. Νόμος του κράτους, κύριε Δασκαλάκη. Νόμος του κράτους. Το παλέψανε ξανακουπάει φέτος να μην το βάλουν στη συλλογική σύμβαση εργασίας. Ξέρετε τι σημαίνει. Κατάργηση του 8ωρου. Του 8ωρου μετά από 137 χρόνια. Ωραία. Κύριε Βαρδάκη, μισό λεπτό όμως. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια ξεκάθαρη λαϊκή ηγοριακή ένα θρίαμβο. Ωραία, να μην. Άρα, αν κανείς με λέει. Όχι. Εγώ κάνω μια επισήμανση. Μπαίνετε σε νέα εκλογική μάχη. Μπαίνετε σε νέα εκλογική μάχη. Αυτή τη στιγμή όμως όλο αυτό το διακύβευμα που έθετε ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης φαίνεται ότι δεν έπεισαν τον ελληνικό λαό. Αυτό ήταν ένα μειονέκτημά. Και δεν τον έπεισαν με πολύ χειρό τρόπο. Εγώ μπορώ να στο προεκτείνω και περισσότερο. Να πω ότι δεν πείσαμε για το πρόγραμμά μας. Και γιατί δεν πείσαμε, να μου πείτε, δεν είχατε τον χρόνο να μιλήσετε με την κοινωνία, τον κόσμο. Εμείς εδώ το κάναμε. Δεν ξέρω τι κάνατε στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί εμένα μου αρέσει να τα λέω ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα. Μήπως πληρώνετε βαρύγδουπες δηλώσεις του παρελθόντος, γιατί ο λαός δεν ξεχνά. Θα σας πω. Όταν ο άλλος, εγώ πήγα στο καφενείο και μου λένε δεν υπάρχει άνθρωπος γιατί 7,5 ώρα είναι στο σπίτι του και βλέπει Sky Antenna. Όχι, και δεν μου απαντάτε όμως. Μήπως αυτή τη φορά πληρώνετε για μία ακόμη φορά βαρύγδουπες τοποθετήσεις του παρελθόντος. Όχι, δεν είπα ότι φταίνε.
Ακούστε όμως, γιατί να πούμε, κύριε Σαχίνη, ότι ο κύριος Μητσοτάκης... Και γιατί να βλέπουν Sky και Αντένα? Εγώ ξέρω ότι βλέπουν Κρήτη TV, για παράδειγμα. Εγώ σας είπα. Όπου γίνονται συζητήσεις εδώ στην Κρήτη. Βεβαίως. Άρα, τι γι' αυτό δεν λέω. Γι' αυτό δεν μιλάω για τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης. Το έχω πει κι άλλη φορά, δεν το λέω σήμερα. Που πραγματικά αποτελούν παράδειγμα στην ενημέρωση. Αλλά κοιτάξτε τώρα, όταν ο κύριος Μητσοτάκης κρατούσε ένα φυλάδιο και μας έλεγε ότι. Δηλαδή, αυτά να μην τα συζητήσουμε, κύριε Σαχίνη. Και τι μας έλεγε, ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι 80 δισεκατομμύρια και κοστολογήθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους και ήταν πλαστό και το σημείωμα που μας έδειξε. Μας έδειχνε πλαστό σημείωμα, κύριε Κεβαλογιάννη. Από ό,τι καταλαβαίνετε, τους φταίνε όλοι, φταίνε αυτό. Το ότι βγήκαν με σύνθημα δικαιοσύνη παντού και έχουν δύο καταδικασμένους υπουργούς. Αφήστε αυτά. Και εγώ μπορώ να σας διακόπτω να μην μιλήσετε ένα δευτερόλεπτο. Με διακόψατε πριν. Μπορώ να σας διακόπτω και να μην μιλήσετε ένα. Όχι. Όταν είχα το λόγο, με διακόψατε. Δεν θέλω να τσακώνομαι. Εδώ δεν ήρθαμε για να τσακωνόμαστε. Δηλαδή, να μας φανταστείτε ο Πρωθυπουργός. Ναι, εντάξει. Ο Πρωθυπουργός της χώρας να κρατάει ένα σημείωμα και να μας λέει κοστολογημένο το πρόγραμμα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εμείς να μην το πούμε, να μην το πούμε στην κοινωνία εν κατακλείδη. Εμείς, κύριε Δασκαλάκη, θα συνεχίσουμε τον αγώνα. 30 δεύτερα, κύριε Βαρδάκη. Θα συνεχίσουμε τον δρόμο της αλήθειας, της ενημέρωσης του κόσμου και πιστεύω ότι 25 Ιουνίου θα έχουμε ένα πολύ πιο θετικό αποτέλεσμα. Για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική. Λοιπόν, επειδή κατανοώ την κόπωσή σας, θα πάμε στην τελευταία τοποθέτηση. Δεν θέλω να διακόψω ένα τον άλλο. Απλώς είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ερώτηση σε μένα. Θέλετε να κάνετε την απάντησή σας. Πολύ γρήγορα. Κύριε Σαχίνη, εμείς αυτό που λέμε, όπως αυτά που ρωτήσατε, είναι ξεκάθαρα και διαφορετικά. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ναι. Όμως όχι σε λίγους ισχυρούς. Να απλωθούν. Να πάρουν και άλλες ομάδες, ενεργειακές κοινότητες και να μπορούν να τις εκμεταλλευτούν ομάδες παραγωγών, αγρότες και άλλες ομάδες. Και όχι μόνο λίγοι και ισχυροί, όπως γίνεται μέχρι τώρα με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που έχει κάνει σαν κυβέρνηση. Στις θέσεις εργασίας, είναι ξεκάθαρο αυτό που λέμε. Νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών και όχι θέσεις εργασίας των 300 ευρώ με ελαστικές εργασίας που δεν μπορούν. Οι άνθρωποι αυτοί, οι νέοι, ωραία, να μπορούν να δουλέψουν. Κύριε Βαβακά, δεν είναι έτσι πάντως, γιατί επικαλείστε ως πρότυπο διαρκώς, με συγχωρείτε, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Εδώ οι άδειες της ΒΑΠ έχουν μοιραστεί. Δίκτυο χαμηλής τάσης δεν έχει χώρα. Άρα στην ουσία έχει κλείσει το κεφάλαιο αυτό. Τα λέτε καλά κι εσείς στον κόσμο? Λέτε να γίνουμε Ισπανία-Πορτογαλία. Πώς να γίνουμε, αφού τα έχουν πάρει οι μεγάλοι όλα και δίκτυο χαμηλής τάσης δεν έχει χώρα. Θέλει μια επένδυση που είναι ένα κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Αυτά δεν τα λέτε. Δεν πρέπει να τα πείτε στον κόσμο. Καλή ιδέα να γίνουμε Ισπανία-Πορτογαλία. Πώς είναι το ερώτημα? Λέει ελεγχόμενο. Η μοιρασιά έχει γίνει. Λέει ελεγχόμενο. Δεν λέει με τη λογική. Πώς να γίνει ελεγχόμενο? Μοιράστηκαν αυτά. Αυτό λέω. Κακώς μοιράστηκαν. Γιατί μοιράστηκαν έτσι? Δεν το λέτε αυτό όμως ούτε εσείς ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το λέμε. Η Νέα Δημοκρατία έχει άποψη γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε στην τελευταία τοποθέτηση. Πάμε στην τελευταία τοποθέτηση. Επειδή δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, σε νέα προεκλογική περίοδο. Κύριε Συντυχάκη, θα ξεκινήσω με εσάς για να πάω στον κύριο Κεφαλογιάννη και βεβαίως θα ζητήσω ένα τελευταίο σχόλιο από τον Γιώργο Σαχίνη. Έχει αλλάξει το διακύβευμα αυτών των νέων εκλογών? Θα έλεγα πως όχι, δεν έχει αλλάξει, γιατί δεν έχει αλλάξει τίποτα από τις αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόστηκαν και αυτές οι οποίες θα εφαρμοστούν αμέσως μετά τις εκλογές. Και από αυτή την άποψη, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι έτοιμο να δώσει αυτή τη μάχη, τη νέα μάχη. Ο στόχος είναι ένα πιο ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για τις επόμενες εκλογές. Είναι, και θα είναι η απάντηση στην προσπάθεια εκβιασμού και λαιλασίας της λαϊκής ψήφου και των βουλευτικών εδρών. Το δίλημα λοιπόν πρέπει να είναι ένα. Ή δίνεις συνένεση στη στήριξη της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης, πιθανά της Νέας Δημοκρατίας, ή ενισχύεις τη μόνη πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση που στην προκειμένη περίπτωση είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Πραγματική φιλολαϊκή αντιπολίτευση δεν μπορεί να είναι η σοσιαλδημοκρατία ούτε του ΣΥΡΙΖΑ ούτε του ΠΑΣΟΚ, όπως άλλωστε έχει αποδειχτεί και κατά το παρελθόν. Οι εκλογές γίνονται 25 του Ιούνιου και για ένα επιπλέον λόγο. Ο λόγος είναι ότι εκκρεμεί η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ αρχές του Ιούλη με πολύ σημαντική ατζέντα. Το θέμα της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ είναι από τα κορυφαία ζητήματα στα οποία συμπίπτουν όλα τα κόμματα
για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και φυσικά η επικίνδυνη διεύρυνση του ΝΑΤΟ που θα πληρώσει με διάφορους τρόπους ο ελληνικός λαός, όπως με κυρώσεις, αποστολή εξοπλισμού στην Ουκρανία, με επέκταση και εξυγχρονισμό των αμερικάνικων νατοϊκών βάσεων που έχει η Ελλάδα, όπως έχει και η Κρήτη. Τι προτείνει το ΚΚΕ για την επόμενη μέρα? Θέλω να είστε σύντομος, κύριε Σεντιχάγη. Κατάργηση όλων των αντιμνημονιακών νόμων που ψηφίστηκαν με τα τρία μνημόνια με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟ. Δηλαδή, νόμος Χατζηδάκη, νόμος Βρούτση Αχτσιόγλου για τον κατώτατο μισθό που καθορίζεται με βάση την υπουργική απόφαση εάν και εφόσον το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές συνθήκες. Ο νόμος Γαβρόγλου και Ραμαίος που ιδιωτικοποιεί τη δημόσια εκπαίδευση και έχουμε και τη δήλωση Τσίπρα για την κατάργηση του άρθρου 16 που επιταχύνει τη ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων, απεμπλοκή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ταμείο Ανάκαμψης με τα 300 προαπαιτούμενα, κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας και του εμπόριου ρήπων, 3. Κατάργηση χρηματοδότησης του δημόσιου συστήματος υγείας, κρατική μάλλον χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας με κατάργηση του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα, αποκλειστικά δημόσια δωρεάν παιδεία και φυσικά απεμπλοκή από τους πολεμικούς σχεδιασμούς, τους εξοπλισμούς του ΝΑΤΟ και το κλείσιμο όλων των αμερικανικών βάσεων. Βλέπετε ότι η ατζέντα του ΚΚΕ είναι σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από την ατζέντα των υπόλοιπων κομμάτων. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπερψηφιστεί το ΚΚΕ, να επανεκλέξουμε τους 26 βουλευτές, να έχουμε δηλαδή 26 έδρες όπως είχαμε και χθες, και φυσικά να ενισχυθεί μέσα στους αγώνες την επόμενη μέρα. Κύριε Βαμβακά, το στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές που έρχονται. Το στοίχημα είστε από τους νικητές. Το στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ είναι να συνεχίσει. Εντάξει, είναι από τους νικητές. Εκ των πραγμάτων. Είναι να συνεχίσει να δυναμώσει, να συνεχίσει το λόγο της αλήθειας μέχρι σήμερα το τελευταίο διάστημα. Με το στόχο που είχε θέσει και σε αυτές τις εκλογές. Για ένα κοινωνικό κράτος, για αξιοκρατία και διαφάνεια. Και για ένα κράτος δικαίου. Αυτός είναι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό θα συνεχίσει το επόμενο διάστημα μέχρι τις επόμενες εκλογές, 25 του Ιούνιου, με στόχο, όπως είπα και προηγουμένως, να γίνουμε η δύναμη της αντιπολίτευσης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Είναι στόχος η αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή? Ναι, είναι στόχος. Να είστε, αυτό εννοώ. Είναι στόχος να είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση, αν όχι τώρα. Να είστε ο δεύτερος πόλος. Να είμαστε ο δεύτερος, γιατί είμαστε έτσι κι αλλιώς ο πόλος που μπορεί καλά, να. Δεν υπάρχει πόλος τώρα. Είναι έτσι κι αλλιώς να είμαστε το κόμμα, όπως ήταν πάντα το ΠΑΣΟΚ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί είμαστε το κόμμα που μπορεί να αντιπαρατεθεί στην Δημοκρατία σε όλα τα χρόνια που έχουν περάσει μέχρι τώρα. Και πιστεύω ότι αυτό θα το καταφέρουμε με την στήριξη του ελληνικού λαού. Γιατί οι θέσεις μας πλέον είναι ξεκάθαρες και πιστεύω ότι τα καταφέρουμε να πάρουμε και ψήφους πίσω από τη Νέα Δημοκρατία που την ψήφισαν για τους λόγους τους δικούς τους, που πλέον φαίνεται. Ωραία. Υπάρχει αυτός ο φόβος που ακούστηκε προηγουμένως για τη μεγάλη δύναμη που πήρε ο Μητσοτάκης και πολλοίς κόσμος πρέπει να πιστεί, να φύγει πριν είναι αργά και πριν αυτό το πράγμα γίνει πλέον μια μονιμότητα, να φύγει από το χώρο της Δημοκρατίας και να γυρίσει στο χώρο που ήταν και πριν. Που μπορεί να το στηρίξει περισσότερο. Κύριε Βαρδάκη, όπως και ο κύριος Κεφαλαγιώτης, έχετε απαντήσει ουσιαστικά σε αυτό το ερώτημα που θέτω. Σας δίνω όμως το λόγο που σας αναλογεί. Το είπα και στην αρχή, κύριε Δασκαλάκη, ότι χάσαμε μια μάχη, αλλά όχι τον πόλεμο. Αυτό το πόλεμο πιστεύω ότι θα το δώσουμε με αξιοπρέπεια, με πειθό και πιστεύω ότι θα το κερδίσουμε. Πιστεύω ότι 25 του Ιούνιου θα είναι μια καλύτερη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και σε αυτό έχουμε υποχρέωση. Και βέβαια υποχρέωση να απαντήσουμε στα ερωτήματα που έθεσε η κοινωνία σήμερα μη ψηφίζοντας το ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντήσουμε. Και είμαι σίγουρος ότι 25 Ιούνιου θα έχουμε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από το χθεσινό, το προχθεσινό αποτέλεσμα. Κύριε Κεφαλογιάννη. Το διακύβευμα νομίζω είναι ξεκάθαρο, σταθερότητα και συνέπεια. Αυτή την τετραετία μειώσαμε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, μειώσαμε την ανεργία, αυξήσαμε τους μισθούς, πήραμε μια σειρά από πολύ σοβαρά μέτρα, προοδευτικά μέτρα, όπως είναι η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας, όπως είναι οι νταντάδες της γειτονιάς, όπως είναι το πρώτο ένσημο για τους νέους, όπως είναι η στέγη για τα νέα ζευγάρια, προοδευτικές πολιτικές, τις οποίες πρέπει να επεκτείνουμε και να συνεχίσουμε
και την επόμενη τετραετία και νομίζω ότι το στοίχημα είναι ακριβώς αυτό. Ο Πρωθυπουργός έχει θέσει τρεις άξονες και τρία στοιχήματα για την επόμενη μέρα που έχει να κάνει με το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, περαιτέρω αύξηση των μισθών με το μέσο μισθό να φτάσει στα 1.500 ευρώ και ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του κράτους, όπου ναι μεν έχουν γίνει πάρα πολλά με τις 1.500 υπηρεσίες στο gov.gr, αλλά μένουν ακόμα 4.000 για να ολοκληρώσουμε τη μεταρρύθμιση αυτή, την πολύ μεγάλη για τη χώρα. Θα κλείσω με σένα, Γιώργο. Θέλω ένα έτσι σύντομο σχόλιο ως επιστέγασμα της απόψινής συζήτησης. Και αν πιστεύεις ότι αλλάζουν οι πολιτικές ισορροπίες αλλά και, και ο πολιτικός λόγος μέχρι την 25η Ιουνίου. Οι ισορροπίες έχουν αλλάξει ούτως ή άλλως. Θυμάμαι στα τέλη της δεκαετίας του 90, στις νομαρχιακές εκλογές, υπήρχαν δύο εμβληματικές φυσιογνωμίες της αριστεράς ευρύτερα στο Ηράκλειο. Αείμνηστοι και οι δύο, ο Μιχάλης Ασκορδαλέκης και ο Μιχάλης Φαρσάρης, σε μια συζήτηση πολιτική όπου το δίπολο ήταν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Κάποια στιγμή λοιπόν έπεσε γέλιο γιατί στράφηκε ο μεγαλύτερος, ο αείμνηστος Μιχάλης Φαρσάρης και είπε στον Μιχάλη Σκορδαλάκη, εμείς φαίνεται εδώ είμαστε τα Κωνσταντουράκια. Έχω την εντύπωση ότι μετά τις εκλογές 21 Μαΐου έχουμε ένα ισχυρότατο κυβερνητικό πόλο με σύστημα απλής αναλογικής. Έχουμε κυβέρνηση, αναζητείται η αντιπολίτευση που δεν θα είναι Κωνσταντουράκια, θα είναι μια ισχυρή αντιπολίτευση γιατί έτσι λειτουργεί με ισορροπία το δημοκρατικό πολίτημα, όμως σε κάθε περίπτωση ο λαός είναι αυτός που αποφασίζει και όπως λέει και το γνωστό γκράφιτι, τελικώς έχουμε αυτό που είμαστε. Λοιπόν, εμείς να σας ευχαριστήσουμε, στους εκλεγέντες να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Βεβαίως όλοι γνωρίζουμε ότι 25 Ιουνίου, όπως όλα δείχνουν, πάμε σε μια επαναληπτική εκλογική αναμέτρηση. Ας ελπίσουμε ότι ό,τι είναι να συμβεί, θα συμβεί για το καλό αυτής της χώρας. Θα κλείσουμε με έναν διαφορετικό τρόπο. Οι συνάδελφοι από το Control δημιούργησαν ένα μικρό βίντεο, γιατί η εκλογική νύχτα είναι μια σημαντική στιγμή για την περιφερειακή τηλεόραση, και επιλέξαμε να κλείσουμε με ένα βίντεο η άλλη ματιά των εκλογών πίσω από τις κάμερες. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα. Καλό σας ξημέρωμα. Μετά τα έξι πόλη.